Έλα, 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 για πάμε, για πάμε. Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό φέτος που έχω πινοκαψούριδε. Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, κάνε του δόθε. Πάμε και σήμερα για 2 ώρες ραδιοψυχοθεραπεία. Και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε, πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα. Να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την παραγωγή τα πόδια της μελαγχολίας. Να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια αυθεντικά ζουμουσάδα. Εδώ είμαστε. Κωστίτε τα Ρώσια, φίλο μου, τσουνάρα μου, στο μικρόφωνο με μεγάλο Σωτήρη Δασκαλάκη, κυρίες και κύριοι, πίσω από την κονσόλα. Έτοιμος και σήμερα να ανταπεξέλθει πλήρως ο κονσολιέρης μας με ένα θεληματικό χαμόγελο, με ένα πλανές βλέμμα γεμάτο σπινθυροβόλες αιτίες. Εδώ είμαστε και σήμερα. Προχωράμε μέσα στην εβδομάδα. Κοντεύουμε και τον Απρίλιο, θέλω να σας πω. Δηλαδή, ο Απρίλιος. Τι να πω, να κάτι μεγάλε εβδομάδε, να κάτι το Πάσχα, να κάτι από εδώ, να κάτι ποινέ, να περιμένουμε αυτή η αναμονή φοβερή, παιδιά. Δηλαδή, έχω και εξή και πάλι να κάνω την εξή ερώτηση. 40 μέρε μα πιλατεύατε για να κάνετε copy-paste του αλουνού την, του Καποδίστρια. Πώ λέγανε παλιά, το αυτό, δηλαδή το ίδιο πράγμα. Τόσε μέρε, δηλαδή, μα υποβάλατε στο βασανιστήριο τη Σταγόνα για να μα πείτε τι, συμφωνώ με τον προλαλήσαντα. Τέλος πάντων, συμφωνώ με τον προαποφασίσαντα. Να πούμε. Σοβαρά μιλάτε. Δηλαδή, ψιλοτεμπελιά την είναι δουλειά. Εκτός κι αν ο άνθρωπος άλλο ήθελε να αποφασίσει και άλλο αναγκάστηκε. Και όταν λέω αναγκάστηκε, δεν έχω καμιά πληροφορία, αλλά λέω ρε παιδί μου, από την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Σας διαβάσαμε χθες το σκεπτικό το οποίο είναι Clay και η μάνα του Τρίμχολτ. Δηλαδή με το σκεπτικό ότι έβαλε τη σφυρίχτρα, τους φύριξε για να τους πει ελάτε. Το ότι δικοί μας χτυπήσαν παλαμάκια και πήγαν να βγουν έξω, δεν είναι σε καμία περίπτωση. Επίσης το ότι πήραν τον καφέ, βγάζαν selfie, παίζαν χαστούκάκια μεταξύ τους, κάνανε χαβαλέ, λέγανε ανέκδοτα. Περνούσαν χαμογελαστή. Όχι λέει, δεν είναι δηλωτικό ότι ήταν σε καλή ψυχική κατάσταση. Εντάξει παιδιά, δηλαδή πραγματικά σας βλέπουν και σας ακούν όλοι. Αποθεώνεται ο Αλέξανδρος Μαρκαντονάτος. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, είναι ακροατής μας, είναι στην ομάδα μας, στον αθλητήριο. Έχει βάλει πριν από 48 λεπτά μια κορυφαία φωτογραφία. Με αυτή θέλω σήμερα να ξεκινήσω. Μπείτε στον αθλητήριο για να δείτε δηλαδή. Έχει τους παίχτες της ΑΕΚ, έχει κάνει ένα μοντάζ που πανηγυρίζουν μέσα σε μια αίθουσα δικαστηρίου. Αποθέωση. Είναι τόσο ωραίο το μοντάζ. Πώς το είπε ένας παίκτης, γιατί τους ξεφεύγουν και λογάκια. Δηλαδή, πέρα από τον Κονέ που είχε πει, μας είπαν να βγουν να παίξουν μετά, λέει τι σιγά. Πράγματα οποία ατμός. Χάδι στα αυτιά του δικαστή, πράσινα δαμάσκηνα και ψηλές ελιές. Δεν τάραβε ποτέ υπόψη του. Ποτέ! Ουδεπόποτε! Που λένε. Ουδεπόποτε δεν είναι κενιά της δρομέας. Και πολύ αδύνατος βέβαια. Κενιάτης χοντρός φίλε δεν είναι. Καταρχήν για να τρέξετε τις αποστάσεις έχεις δει κανέναν με κιλά. Πού να βρει. Και να είχες κιλά, άμα λες παιδιά, πετάγομαι λίγο μέχρι τα Γρεβενά και έρχομαι. Μη φάτε, περιμένετε με. Αυτοί είναι όλοι φίλε κάτι ποδαράτια, κάτι δύνατε επίσης. Ο σπουδαίος αθλητής δεν πρέπει τέτοια καλά να είναι. Τα πόδια του Τζόρνταν τα θυμάσαι φίλε. Τζόρνταν είχε λεπτά ποδαράκια είχε φίλε. Ο Τζόρνταν. Που πηδούσε. Όταν λέω πηδούσε, κυριολεκτικά πηδούσε. Καπέλο βγάζουμε στη μεγάλη Λίβερπουλ, η άλλη μεγάλη μας καψούρα. Διότι αυτή τη στιγμή παίζει το ωραιότερο ποδόσφαιρο στον πλανήτη. Αυτή τη στιγμή έχει τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή στον πλανήτη. Αυτά που κάνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τα ζηλεύει ο Μέση και ο Ρονάλντο που είναι οι πιο διαφημισμένοι. Ο Σαλάχ σαν φάτσα δεν πουλάει, δεν είναι τόσο όμορφος, δεν είναι να τα γένια, να είναι λίγο μουσουλμάνος, να είναι λίγο από την Αίγυπτο, δεν είναι. Αίγυπτος τώρα, Φαραώ, πυραμίδες, καμήλες, πας και βγάζεις ποδοσφαιριστή. Έχω κι εγώ έναν τέτοιον και παίρνει τον Ατρόμητο, έχουμε κι εμείς το Σαλαχάκι, ο Ντιμπιντάι, Ντιμπιντάι. Θα τα δούμε αυτά, τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε. Εννοείται ότι δεν έχει φύγει σε κανέναν στεναχώρια, εννοείται ότι αυτό το πράγμα μας καταράκωσε την ώρα που το ακούσαμε, όμως το περιμέναμε και γρήγορα στεκόμαστε στα πόδια μας, δεν ταιριάζει στο DNA μας, δεν ταιριάζει στην οτροπία μας,
δεν ταιριάζει στην ιδεολογία μας, δεν ταιριάζει στο όλο μας, στο είναι μας, δεν ταιριάζει το να καθίσουμε, να κλεγόμαστε, να μυρολογούμε, να μας παίρνει από κάτω. Είπα κι άλλη φορά, όποιος κλονίζεται από όλο αυτό, όποιος νιώθει λιγότερο ΠΑΟΚ, το έχει δει λάθος το πράγμα. Όποιος από όλο αυτό αισθάνεται ότι τον παίρνει από κάτω, όποιος νιώθει ότι είναι αποκαμωμένος, κανένας δεν είναι χαρούμενος, το ξαναλέω. Όμως, τι οφείλουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε τόσα χρόνια? Να στεκόμαστε στα πόδια μας, περήφανοι για αυτό που μας δίδαξαν οι γονείς μας, οι παππούδες μας, περήφανοι για αυτό το οποίο πιστεύουμε, αυτό το οποίο διδάξαμε και διδάσκουμε εμείς στα παιδιά μας και θα διδάξουν και τα δικά μας παιδιά στα δικά τους παιδιά, στα εγγόνια μας. Αν προλάβουμε εγγόνια. Γιατί με όλα αυτά που γίνονται γενικά στην κοινωνία μας, ξέρω εγώ, δεν ακούω και πολλούς να λένε, δηλαδή τώρα 35, 40, 45, όταν γεράσω. Πλέον λέμε αν γεράσω, αν προλάβουμε να γεράσουμε, όλα αυτά που γίνονται και επιβαρύνουν την υγεία μας, την ψυχολογία μας, το μυαλό μας, την καρδιά μας, την ψυχή μας, γιατί ο άλλος μπορεί να είναι χοντρόπετσος. Παράδειγμα λέω, στους 1000 παοκτσίδες θεωρώ ότι και οι 1000, δεν αφήνω ούτε έναν απ' έξω, θα ντρεπόντουσαν να πάνε και να πανηγυρίσουν ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Δεν θα κυκλοφορούσαν στην πόλη. Θα βγαίναν στα ραδιόφωνα και θα έλεγαν ντροπή ρε, στα χαρτιά δεν γουστάρουμε εμείς αυτά που κοροϊδεύαμε. Δεν γουστάρουμε. Προσπαθούμε να το εξηγήσουμε σε αυτούς που μπαίνουν την ομάδα στον αθλητήριο. Δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Άμα όλος είναι ντουγάνι και χαίρεται για το ψεύτικο. Φίλε, άμα χαίρεσαι που έγινες ο γάβρος με τα κυτρινόμαυρα, τότε δεν μπορώ να σε πείσω. Ούτε μόνο, όχι δεν μπορώ. Δεν θέλω να σε πείσω. Δεν πρέπει να σκάσεις αυτή τη διαδικασία. Το ποιος είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος πάνω στο χορτάρι, το ξέρουν ακόμα και οι ίδιοι, το καταλαβαίνουν. Το ότι παίζουν κουκλοθέατρο για να καλύψουν την ξεφτύλα τους, νομίζω το καταλαβαίνετε όλοι. Κρατάω λοιπόν μία ακόμα δήλωση που ήθελε να προσθεθεί τώρα. Παίκτης της ΑΕΚ χθες, δεν θυμάμαι και ποιος παίκτης το είπε, κάτσε να δω, περίμενε. Παίκτης της ΑΕΚ χθες που είπε, ρωτήσαμε λέει τον πρόεδρο, πανηγυρίζουμε κανονικά. Περίμενε λίγο, α, ο Λαμπρόπουλος, Λαμπρόπουλος. Αυτός δεν ήταν πολυκατάστημα, ο Λαμπρόπουλος φίλε. Αφή Λαμπρόπουλη. Τζιμισκή, αυτή δεν ήταν Λαμπρόπουλη, δεν ήταν φίλε, ή κάνω λάθος? Ο Κλαουδάτος ήταν από πάνω στην Ερμού, έτσι δεν είναι? Ο Κλαουδάτος τι? Όχι μόνο, τα πάντα είχε. Πιο πριν, μετά ναι. Μετά ναι. Και λέει ο Λαμπρόπουλος, ρωτήσαμε τον πρόεδρο, πανηγυρίζουμε κανονικά? Είδες άμα δεν σου βγαίνει αυθόρμητα? Είδες πως σου ξεφεύγει η κουβέντα? Προσέξτε τώρα, μέσα σε μια, μέσα στην αφέλειά τους, δεν είναι και αφελείς. Μόνοι τους τα ομολογάνε. Χωρίς να τους πιέζει κανένας. Τι πήγε και ρώτησε, πανηγυρίζουμε? Γιατί φίλε έχεις τέτοια απορία? Εσύ παίκτη της ΑΕΚ, εσύ θεωρείς ότι υπάρχει λόγος να μην το πανηγυρίσεις κανονικά το πρωτάθλημα? Για να θέτεις τέτοιο ερώτημα, ένα, υπάρχει συνείδηση μέσα σου, η οποία συνείδηση σου λέει τι κάνεις ρε. Ρε ζήλη, τι κάνεις? Πανηγυρίσαι αυτό που προέκυψε επειδή αφαίρεσαν βαθμούς από τον άλλον που το άξιζε, που σε κέρδισε το 91-0 και κάνετε τους κλούβιους, τους τζούφιους για να μην βγείτε που φοβηθήκατε. Κάπως έτσι δεν είναι? Για να ρωτήσεις, υπάρχει περίπτωση να ρωτήσεις ρε φίλε? Έστω ότι κλέβεις κάποια χρήματα, πας και λες μετά, ξοδεύουμε κανονικά? Τα ξοδεύουμε αυτά ή τα κρύβουμε κάπου? Αν είναι δικά σου και τα έχεις βγάλει με τον ιδρώτα σου, δεν θα ρωτήσεις ποτέ φίλε. Θα πανηγυρίσεις αυτά τα λίγα που μπορεί να έχεις, περήφανα. Θα βάλεις δυο τσιπουράκια, ένα καφάσι και ένα κοψίδι και θα πεις, ρε μαλάκες, εγώ αυτά έβγαλα, αυτά μπορώ, ελάτε να φάμε με τους φίλους μου. Να μοιραστούμε το μεζεδάκι, έστω αυτό το λίγο που έχω πάρει. Θα είναι δικό σου όμως, θα το έχεις βγάλει με τον ιδρώτα σου. Δεν ρωτήσεις, παιδιά, τα χρήματα που κλέψαμε,
τι κάνουμε. Πάμε να πάρουμε Rolex. Ε, παίρνουμε καινούριο αυτοκίνητο. Ε, αγοράζουμε διαμέρισμα με θέα από το Πανόραμα. Τι κάνουμε. Ε, κάνουμε ταξίδια Ελβετία. Πώς τα τρώμε. Αυτό κρύβεται πίσω από το αφελές ερώτημα του Λαμπρόπουλου. Και το ξαναλέω μέσα στην αφέλειά τους, δεν θα πω μέσα στην αθωότητά τους, γιατί οι αθώοι δεν είναι κανένας τους. Εγώ δεν είδα κανέναν από τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ να δείχνει έστω μία ντροπή. Κανέναν, όχι βέβαια, κανένας τους. Και σας λέω πάλι, υπήρχε περίπτωση να πάρουμε πρωτάθλημα στα χαρτιά μετά από 24-25 χρόνια, μετά από πόσο το πήραν αυτοί. Να πάρουμε ένα τέτοιο χάρτινο, να γίνει κλοπή από αυτό που το κέρδισε με το μόχθο του και τον ιδρώτα του μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να βγούμε έτσι ξετσίποτα και ξεδιάντροπα. Να το πανηγυρίσουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Έχω φορέσει τα κλοπημαία στο λαιμό μου, τους κολιέδες και τα βραχιόλια και χοροπηδάω. Φέρνω και την αρκούδα με τον Τέφι και κάνω πανηγύρι. Και φιέστα, πάνε για δεύτερη φιέστα τώρα, κατάλαβες. Δεν τους έφτασε μία. Ζητάνε από τον Απόλλωνα ερώτηση. Ο Απόλλωνας πώς και σώθηκε έτσι τώρα στο τέλος, ρε παιδιά. Πώς έτσι τέτοια υπερομάδα στο τέλος. Και έφτασε μέχρι ο Απόλλωνας και να αδικεί τον Ολυμπιακό με τη διαιτησία την τελευταία αγωνιστική. Γιατί άλλο που γουστάρουμε που σκούζει ο Ολυμπιακός, άλλο. Αυτό είναι άλλο καπέλο. Στο τέλος δεν τους δίνει ένα πέναλτι πεντακάθαρο, έτσι. Πώς, τι άκρες έχει ο Απόλλωνας και φτάνει να σωθεί τις τελευταίες αγωνιστικές μπιπέρο πριν καν τελειώσει το πρωτάθλημα. Πριν, α, ξέχασα, ο Αλμπάνης, ο παίκτης ο καλός, θα πάει στην ΑΕΚ. Εγώ τώρα, όλα αυτά φυσικά, σε καμία περίπτωση δεν έχουν σχέση μεταξύ τους. Ούτε ότι σφαγιάστηκε η Κέρκυρα. Ερώτηση επίσης. Οι ομάδες του Ιβάν, έτσι δεν λέγανε, η Κέρκυρα και ο Πλατανιάς που είναι του ΠΑΟΚ, τι έγινε ρε παιδιά. Ο Χαλίφης ο καινούριος που σώζει τις ομάδες του, πού είναι. Που ο Πλατανιάς έχει πέσει από τα Χριστούγεννα και η Κέρκυρα έτσι με συνοπτικές. Ο Χαλίφης ο καινούριος, πού είναι ρε παιδιά. Πού είναι ο Ντέμις Νικολαίδης να μας πει που δουλεύει στο ραδιόφωνο του Αλαφούζου. Να μας πει για τον νέο Χαλίφη, πού είναι, πού είστε όλοι σας. Ξεφτυλιστήκατε πραγματικά. Εμένα μου έχει φύγει πλέον η οργή, όσο και αν δεν ακούγεται. Πραγματικά, νιώθω έτσι μια αηδία να πούμε. Φεύγει, η τσαντίλα είναι το πρώτο, το δεύτερο μετά είναι μια σκαμάρα. Μου στέλνει μήνυμα ο Χρήστος από το Ανόβερο. Γεια σου Χριστάρα μου. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 2014. Αυτή είναι η κανονική ονομασία, έτσι. ΑΕΚ 2014. ΠΑΟΚ, περισσότεροι βαθμοί στο χόρτο. ΠΑΟΚ, καλύτερη επίδεση, 51-44. Ισοπαλία στο παθητικό της άμυνας, 12-12. ΠΑΟΚ, μεγαλύτερη κατοχή μπάλας, 57-55. ΠΑΟΚ, περισσότερες εύστοχες πάσες, 12.950, δηλαδή 85,88. Ποσοστό που βρίσκει κανείς μόνο στα κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης. ΠΑΟΚ, πρώτος χώρος στο πρωτάθλημα, Πρίγιοβιτς. ΠΑΟΚ, περισσότερες ασίστ, 33-27. ΠΑΟΚ, λιγότερα λάθη, 970-1045 της ΑΕΚ. ΠΑΟΚ, περισσότερα κλεψίματα, 566-366. ΠΑΟΚ, περισσότερες ασίστ σε γκολ που χάθηκαν, 19-4. Το ποιος είναι λοιπόν η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το βλέπετε όλοι. Απλά στην Αθήνα των 6 εκατομμυρίων κατοίκων η προπαγάνδα των ΜΜΕ λειτουργεί άψογα και το σανό άφθονο για τα άπειρα αμνοερήφια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι. Τώρα, τι ζητάμε εμείς από τους παίκτες που φορούν τη φανέλα την τυπημένη με τα 4 γράμματα. Ζητάμε το εξής. Σε ό,τι αφορά στο πρωτάθλημα, τα 2 εναπομείνατα παιχνίδια με αυτόν ο οποίος εχθές βίωσε την απόλυτη ξεφτύλα. Τη βίωσε την απόλυτη ξεφτύλα. Αυτός που μας κουνούσε το δάχτυλο και έλεγε ο Σαββίδης φταίει και ο Κίζας και αυτά και τα λοιπά, τι έκανε, τον πετάξαν έξω από την Ευρώπη. Πρόσεξε, όχι όπως εμάς πριν λίγα χρόνια που δεν είχαμε πραγματικά άνθρωπο να πληρώσει και πουλούσαμε τους παίκτες μας. Που είχαμε μια οικονομική ένδια και έφευγαν οι παίκτες και μας άφησαν για να παίξει Χαλκιδόνα, να πούμε, ο Ατρόμητος στην Ευρώπη. Το θυμάστε? Που έβγαζε ο κάθε ένας από την τσέπη του, δεν έπαιρνε παιχνίδι στο παιδί του ή δεν πήγε διακοπές
ή δεν πήρε άλλο ζευγάρι παπούτσια ή δεν άλλαξε ελάστικα στο αυτοκίνητο, γιατί είχα τέτοια μηνύματα εκείνο το πρωί στον 103. Για να πάρει διαρκείας, να επιβιώσει η ομάδα. Όχι απλά να πάμε για πρωτάθλημα, να επιβιώσει η ομάδα, να πάρει άδεια. Περάσαμε καλοκαίρια τέτοια. Παίρνουμε άδεια ή δεν παίρνουμε. Θα παίξουμε στο πρωτάθλημα ή δεν θα παίξουμε. Και να μένουμε εκτός Ευρώπης. Εδώ τώρα λοιπόν δεν είναι καθόλου ίδια περίπτωση, γιατί οι πολυεκατομμυριούχοι ιδιοκτήτες του Παναθηναϊκού, εφοπλιστάδες που είναι για αυτούς, είναι μπουρμπουάρα αυτά που χρωστούσαν. Το μάθαν το κόλπο, σου λέει το έκανε η ΑΕΚ. Μια χαρά, ε! Ο Τίγρης, ωραία! Τη ρίχνουμε την ομάδα, κανόνι! Μία φορά του 44 με τον Ντεμάκο. 150, 170, ό,τι θυμάμαι τα πόσα. Εκατομμύρια τώρα, έτσι. Μια φορά χαρισμένα, ξαναγράφουμε πάνω στο χιόνι, κατουράμε στο χιόνι τα χρέη, γράφουμε με τα τσίσα μας, κάνουμε έτσι. Και κάνουμε φιγούρες στο χιόνι. Ξανά ρίχνουμε την ΑΕΚ κατηγορία, την αφήνουμε να πέσει. Μπουκάρουν μέσα οι οπαδοί, η Μάο Μάο, αυτή είναι η Μάο Μάο, κύριε Μελισσανίδη, που μπήκαν μέσα για να υποβαστεί η ομάδα, να την πάρει εσύ χωρίς χρέη. Να πιστολιάσεις όλο τον κόσμο, να τα πληρώσει βέβαια εγώ, ο Σωτήρης, ο Χρήστος, ο Μίτσος, ο Επαμεινώντας, ο καθένας. Φορολογούμενος, γιατί εκεί στην πλάτη μας πάνε, δεν πάνε στο χιόνι. Και έτσι λοιπόν, αυτός που μας κουνούσε πέρσι το χέρι, ο Αλαφούζος που έκανε tweet για το φίλο του, για το σύμμαχό του, στο ματς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, εμφανίστηκε μετά από πόσο καιρό, εκτός Ευρώπης. Αυτός λοιπόν που έκανε πλατούλες είναι αντίπαλός μας την Κυριακή. Καμία υποτίμηση, προσοχή στους παίκτες μας. Είναι η τελευταία τους ελπίδα σε αυτό το πρωτάθλημα, το λέω σήμερα Τετάρτη, θα το λέω μέχρι και την Κυριακή, που το πρωί της έχουμε την αιμοδοσία, θα ξαναπώ για την αιμοδοσία. Την Κυριακή λοιπόν πάμε και είναι η τελευταία τους ελπίδα για να κάνουν τι, να πούνε είδατε και βαθμολογικά θα σκυλιάσουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Βρέθηκαν χρήματα εχθές, ο του θαύματος. Οποία έκπληξη, πέφτουμε από τα σύννεφα παιδιά. Βρέθηκαν τώρα να πληρώσει. Του μένουν, έφαγε μείον 3 για το Βέμερ, τρώει άλλους μείον 3 στην τρίτη περίπτωση. Είναι κατευθείαν υποβασμός λέει ο νόμος. Πέφτει κατηγορία ο Βάζελος. Στον αγύριστο! Αλλά τέλος πάντων, λέω τώρα ότι βρέθηκαν λεφτά χθες. Τσουπ! Στους λογαριασμούς των παιχτών. Γενναία ποσά για να βγει να παίξει. Γιατί του είχαν πει του Κωνσταντίνου, που είναι ο μπροστινός του και πηγαίνει εκεί και τρώει τα μπινελίκια, αυτή η ασχημόφατσα, του είχαν πει λοιπόν ότι άμα δεν δώσει λεφτά, δεν κατεβαίνουμε να παίξουμε με τον ΠΑΟΚ. Του είπαν οι παίχτες. Προσοχή λοιπόν ιδιαίτερη. Προσοχή νούμερο 1. Νίκη με τον Παναθηναϊκό εκεί μέσα είναι η τελευταία τους ευκαιρία και θα δείτε πώς θα τρέχουν σαν σκυλιά οι παίχτες του Βάζελου. Θα κυνηγάνε πόδια, θα παίζουν σαν να πρόκειται για την ίδια τους την ύπαρξη. Θυμηθείτε το που σας το λέω. Είναι η τελευταία τους ευκαιρία να πούνε είδατε και βαθμολογικά δεν, γιατί τώρα τους το κοπανάμε συνέχεια. 64 βαθμοί. Με έναν αγώνα λιγότερο. Με σκοπό να φτάσω 3 στη Λεωφόρο και 3 με τον Πλατανιά, 70. Αυτή θα είναι η τελική βαθμολογία. Και θα την κοπανάμε στον αιώνα τον άπαντα για το χάρτινο. Εσείς τόσα χρόνια δεν λέγατε για τον Βέμερ, για τον Βάλνερ. Για τον Βάλνερ δεν λέγατε τόσα χρόνια. Και εμείς θα σας λέμε λοιπόν για τον χάρτινο. Αδελφέ Χαλαράλη, πρώτη φορά σε ακούω έτσι. Αγόρι μου, δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Όπως μου βγαίνουν τα λέω. Γεια σου Σιρούλα μου, γεια σου Παριζόπουλε. Άρα λοιπόν έτσι έχει κατάσταση σήμερα. Πάμε στο άλλο κεφάλαιο. 2 η ώρα είναι η σύσκεψη να πούμε, είναι η συνεδρίαση, πείτε την όπως θέλετε. Θα μαζευτούν και θα αποφασίσουν για το κύπελο. Εγώ καταθέτω τη δική μου άποψη και είναι η δική μου φωνή αυτή που ακούγεται. Και πάντα λέω αυτό που μου κατεβαίνει από το μυαλό. Πολλές φορές, 99,9 χωρίς να σκεφτώ τίποτα για αυτό που λέω. Εγώ δεν θέλω να πάμε να παίξουμε στο ΆΚΑ. Δεν γουστάρω, δεν με ενδιαφέρει. Γιατί αυτοί βάζουν θέματα ασφαλείας. Να λέει αλλού, και τι με νοιάζει. Ας την κλείνετε την πεζογέφυρα πέρσι. Επειδή κάποιοι δεν φρόντισαν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και οι άλλοι, εννοείται, κατακριτέα τα επεισόδια, το έχουν πει χιλιάδες φορές, δεν λέμε μπράβο.
Αλλά μήπως βόλευε κοινή θέα σε ένα υψωμένο σημείο, σε μια έρημη, σε μια γαμπιμπιμμένη πεζογέφυρα. Βόλευε κοινή θέα, σαν μια σκηνή που έχει στηθεί για μια συναυλία. Να δουν να σκοτώνεται ο ένας με τον άλλον και να πούνε ορίστε. Βέβαια μετά μείον 7 ο ΠΑΟΚ, μείον 3 η ΑΕΚ. Τι, δεν έβγαλε ζωστήρα μάλλον ο ένας ενώ ο άλλος έβγαλε και τον χτύπησε με την τόγκα. Γι' αυτό, τι. Ναι, ναι, τρεις αγωνιστικές, ναι, 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 σωστά, σωστά, σωστά. 7 αγωνιστικές εμείς και κλεισμένον 3 η ΑΕΚ. Μείον 3 εμείς, τίποτα η ΑΕΚ. Σωστά το είπα, πας στην εντερήμη του λόγου. Μήπως βόλευε. Τώρα λοιπόν, για λόγους ασφαλείας λέει, να κόψετε το λαιμό σας. Όπως εγώ έρχομαι και κάνω σωστά τη δουλειά μου, να κάνεις και εσύ σωστά τη δική σου δουλειά. Που είναι πια να περιφρουρήσεις σωστά τη διεξαγωγή του κυπέλου και ας γίνει στη Γάβδο, στην Ίσο Γάβδο, που είναι κάτω από την Κρήτη. Δεν μας νοιάζει. Ας γίνει στην Τήλο, στην Κίμολο, ούτε με ενδιαφέρει. Δικό μας θέμα, γιατί ο ΠΑΟΚ δηλαδή θα γίνει η Ιφηγένεια να θυσιαστεί για την ασφάλεια του αγώνα. Μπα! Αλήθεια! Σοβαρά, εσείς τη δική μας ψυχική υγεία τη σεβαστήκατε όλο αυτό το διάστημα που παίζετε με τον ψυχισμό μας. Σαν διοργάνωση, σαν ΕΠΟ, σαν ΚΕΔ, σαν Super League, σαν όλα, όλος ο αχταρμάς. Τη σκεφτήκατε καθόλου, δεν τη σκεφτήκατε καθόλου προφανώς. Εμείς γιατί να σκεφτούμε τώρα. Εννοείται θέλουμε να πάμε όλα τα παιδιά μας από εδώ και που θα φύγουν, όχι μόνο από εδώ, γιατί θα έρθουν από κάθε άκρη της γης. Εννοείται αυτοί που θα πάνε να γυρίσουν υγιείς. Όμως λέω ένα πράγμα. Μας έχουν στήσει τέτοιο καρτέρι και κυριολεκτικά και μεταφορικά που δεν έχουμε φανταστεί ακόμα. Ο σκοπός τους κρύβεται πίσω από τα λόγια του Μπαρμπατσάβα. Αυτός που είχε προειδοποιήσει τότε και το είχε πει γιατί ήξερε τι θα γίνει. Να ξέρετε όταν είδε το χάνει γιατί είναι άθλιος. Ο δικός του σύλλογος παικτικά από πλευράς διαιτησίας φέτος δεν μπορούσε. Κατέρευσε το 90-10, τι να κάνει. Και είναι και άμαθος σου. Ο άλλος που έχει συνηθίσει να τα έχει όλο στο πιάτο παθαίνει ένα βαβάο παπαπάου. Να ξέρετε, δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Τέλος. Εκεί, εκείνη την ημέρα, γιατί τις άλλες, την άλλη μέρα δεν άκουσα να το αναδεικνύουν τόσο. Εμείς την άλλη μέρα το κάναμε πρώτο θέμα εδώ, το θυμάστε. Θυμάστε τι είπα. Στα μάτια του, τι είδα, δεν ήταν μια αυθόρμητη αντίδραση, μια έκφραση μίσους, γιατί βγαίνει με μίσος για τον ΠΑΟΚ. Οπότε μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Αυτός είναι που τον πονάει, αυτός είναι που τον καίει, να μην πω άλλη έκφραση. Να ξέρετε, δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Άρα, τι ήξερε. Σε περίπτωση που δεν το πάρουμε εμείς σαν Ολυμπιακό, σου λέει, θα φροντίσουμε με κάθε τρόπο να το πάρει η ΑΕΚ. Άσχετα μετά που έσκουσε η ΑΕΚ και οι εξηγιαντές. Και οι εξηγιαντές. Δεν έβαλε, δεν βοήθησες εσύ με τον τρόπο σου. Τι, α, έχω και διάλειμμα. Μάλιστα. Αν με αφήσεις φίλε, μέχρι αύριο, να ξέρεις. Έχω τόσα πράγματα μέσα στο μυαλό μου. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και αυτά που μου λέει ο ακροατής έξω που συναντάμε, στον πεδότοπο, στο σούπερ μάρκετ, Κωστή. Πες και αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές νιώθουμε ότι πρέπει να μεταφέρουμε και τη δική σας άποψη. Που 99,99 ταυτίζεται με τη δική μας. Δεν έχουμε. Πού διαφωνώ εγώ. Διαφωνώ με δύο απόψεις. Μία, να μην πάμε να παίξουμε καθόλου, λέει. Τι λέτε, ρε. Αυτοκτονία. Αυτό θέλουν αυτοί. Ο ΠΑΟΚ στη Β' Εθνική. Ο κανονισμός που. Βέβαια μόνο με εμάς τηρείται απαρέγκλιτα. Λέει ο ΠΑΟΚ στη Β' Εθνική αν δεν πάμε να παίξουμε. Άρα αυτό είναι μπούρδα. Δεν ακούγεται που δεν θέλω να το ακούω καν. Ένα. Δύο. Να πάμε λέει και να παίξουμε με την ΚΑΠΑ 20. Επίσης τι λέτε ρε παιδιά. Να μπει κοιλίδα. Να μπει κοιλίδα. Διότι αν νομίζω ότι αυτοί θα λυπηθούν τα πιτσιρίκια ή την ΚΑΠΑ 17 ή την ΚΑΠΑ 20 και να πούνε εντάξει χαλαρώστε τώρα γιατί πάω κατέβηκε με τους νέους. Θα γράψει ένα τέτοιο σκορ που θα μας το λένε και θα είναι μια μαύρη σελίδα στην ιστορία του συλλόγου. Λάθος και αυτό. Τώρα η άποψη που λέει, με αυτά τα δύο διαφωνώ κάθετα, η άποψη που λέει ότι δεν πρέπει να πάει ούτε ένας μας, ούτε ένας οπαδός, έχει πάρα πολύ αλήθεια μέσα. Και έχει και πολύ πόνο μέσα. Διότι αυτός που το λέει ξέρετε πόσο θέλει να πάει. Επειδή όμως μας έχουν στήσει εκεί ενέδρα, κυριολεκτικά και μεταφορικά, με σκοπό τι, στο μυαλό τους υπάρχει ένα πράγμα. Ο αφανισμός του ΠΑΟΚ. Ούτε ανεμόμυλος βλέπουμε,
Είδατε τι έγινε. Είδατε τι έγινε τώρα με το πρωτάθλημα. Συσπυρώθηκαν όλοι, έγιναν ένα πράγμα. Έβγαλαν λύσα κακιά. Σύμμαχοι αυτοί που μέχρι προχθές ντεμέκ ήταν εχθροί. Άρα τώρα τι, σκοπός τους είναι να γίνουν βαριά επεισόδια, να προκληθεί ο δικός μας κόσμος, να έχουμε αιματοχυσίες και να πούνε μείον 10 για του χρόνου, μείον 12 για του χρόνου. Να μπει υποθήκη και όχι αποθήκη που άκουσα χθες πάλι από κάποιους, αποθήκη, να τα βάλουμε στην αποθήκη των αχαιρών, ρε παιδιά. Να μπει υποθήκη και οι υπόλοιποι, η επόμενη χρονιά. Αυτό ζητούν. Τάπα και ξεθύμανα. Συγχωρέστε με πολλές φορές το ύφος. Α, να πούμε το αστείο της υπόθεσης, γιατί υπάρχει και εδώ και πάλι αστείο. Το BBC και το Daily Mail αφιέρωσαν χρόνο και εικόνα στο θέατρο του νέου θεατρίνου, γιατί ο Όθκαρ Γκαρθία, που σκοτώθηκε από μια ανοιχτή χαρτοτενία από μια ταμιακή στην Κουκούλα, άνοιξε νέους δρόμους. Υπάρχουν μιμητές. Το πέσιμο που κάνει, η πτώση που κάνει, η θεατρική πτώση του Μάριν, νομίζω ότι χειροκροτείται από όλους τους λάτρεις αυτής της τέχνης, του θεάτρου, γι' αυτό και τον έπιασε και τον ξεφτέλησε και το BBC και η Daily Mail. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε, ζούμπου σου, λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Τα είπα και ξεφύμανα, ξέρετε κι εγώ τι να κάνω άνθρωπος. Θέλω να πω κάτι, το έλεγα εχθές στον κύριο που συναντήσαμε εκεί στο πατρικό μου στην Τούμπα, στη Λαμπράκη. Λοιπόν, ό,τι νιώθετε εσείς, νιώθουμε και εμείς. Μάλλον, να μην πω πληθυντικό, πρωτοπληθυντικό, νιώθω και εγώ. Δηλαδή, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Υπάρχει μία, δύο μάλλον σημαντικές διαφορές. Η μία ειδοποιώς διαφορά είναι ότι εγώ έχω μικρόφωνο και μπορώ να τα πω και μπορεί να με ακούσει ο κόσμος, okay. Η δεύτερη είναι ότι δεν μπορώ να τα πω όπως πιθανόν να τα πείτε εσείς, για να πάμε φυλάκι. Αν πω, ο τάδε είναι ελαφρέμπορος. Ο τάδε φέρνει ναρκωτικά. Δηλαδή, λέω τώρα ρε παιδί μου, τυχαία λέω κάποια επαγγέλματα, έτσι, αυτοί τα θεωρούν επαγγέλματα. Δεν γίνεται, το καταλαβαίνετε νομίζω αυτό. Κάτι που ξέχασα να πω πριν, έρχομαι τώρα στις γραμμές, κάτι που ξέχασα να πω πριν. Σε ένα που επίσης διαφωνώ ριζικά, είναι το πάμε κάτω να τα κάνουμε όλα γιάχμα, γιατί θα γίνει Brexit. Για να πονέσει η ΑΕΚ που δεν θα βγει Champions League, για να πονέσει ο Γαύρος που δεν θα βγει στο Europa, έτσι, αν και τον βλέπω να χάνει τη θέση και από τον Ατρόμητο να παίζει Ιούλιο. Αλλά, παιδιά, είναι τεράστιο λάθος αυτό. Έγκλημα. Πάλι εμάς θα τιμωρίζουν μόνο. Το ξαναλέω, δεν θυμάμαι το είπα στο πρώτο ημίωρο, το είπα. Δεν θυμάμαι, το λέω πάλι. Μου θυμάμαι τι είπα. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές 2310-287-888. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα. Α, κορίτσι κατευθείαν σήμερα! Θα πάει καλά! Καλώς την, ναι. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Εντύπωση, τα στραβά μάτια, διεθνή καριέρα, έχω διάφορες απαντήσεις. Συμφωνώ απόλυτα με όλα όσα είπε. Σημασία έχει ότι με όλη αυτή την αδικία έχουμε γίνει πιο ΠΑΟΚ από ποτέ. 100%. Έχουμε γίνει όλη μια γροθιά, ναι. Γιατί μας ενώνει και μας δένει αυτή η αδικία. Ακριβώς. Το λέω συνέχεια αυτό που λες, πιο ΠΑΟΚ από ποτέ. Αν νόμισαν ότι θα μας κλονίσουν, ότι θα μας διχάσουν, ότι θα μας κάνουν να απογοητευτούμε, να λυγίσουμε, να σκέψουμε το κεφάλι. Όλα αυτά δεν μας μέτρησαν για μία ακόμα φορά σωστά. Δεν μας έχουν καταλάβει. Ακριβώς. Θα φάνε καλά. Θα φάνε καλά. Τέλος πάντων. Όπως το πάρε μου και εμένα στην κλήρωση κοστή. Πες μου όνομα. Ρένα σε 518. Σας βάζω και για τα δύο, έτσι, και για τα γυαλιά και για τα κρασιά, δεν είναι? Ναι, ναι, καλημέρα. Φιλιά, να είσαι καλά, Ρένα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου στην Πάτρα. Εκεί που πραγματικά χτυπάει η καρδιά του ΠΑΟΚ. Έχω ένα υπέροχο σύνδεσμο, δεν το λέω επειδή είναι το καρδάσι μου. Γεια σου, αίμα μου. Έτσι, και ο Νίκος ο Παπαδόπουλος το φαρμακείο. Πηγαίνουν τα παιδιά, βλέπουν τα μάτς και είναι τεράστια η αγάπη τους για τα 4 γράμματα. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κωστή. Ακούω τα αλάρμ. Εκτός και ένα άλογο που τρέχει δίπλα, ας πούμε, στο πλακόστρωτο. Μακριά. Για πες, σ' ακούω. Κανα δύο-τρεις ερωτήσεις. Ένα είναι τώρα ο Πόλυνας ζήτησε να κάνει στο ΆΚΑ το ΜΑΤ. Η ΆΕΚ επιθυμεί και ο Πόλυνας φυσικά, ναι. Επειδή θα οικονομήσει χοντρά, αλλά δεν νομίζω, ναι. Ότι θα περάσει αυτό. Αν γίνει ερώτηση, θα απαγορευτεί μετακίνηση οπαδών, θα πάνε δηλαδή. Μπάσεκα, έχω φίλε. Τι φιέτα θα αναπτύξω. Μπάσε καλό σου. Φίλε, οι οπαδοί. Πολύ ωραίο το ερώτημά σου. Έχω και ένα που είναι ένας Γάλλος, ένας Άγγλος, ένας Ιταλός που πέφτει στην έρημο.
Λοιπόν, άκουμε λίγο τώρα, διακόπτη. Αν έπρεπε να διαλέξω υποχρεωτικά, πώς λέμε, επειδή έχεις αυτό ή αυτό και διάλεξε. Με είπες να διακόπτη. Ναι. Έλα, σε διάκοψε έτσι, άρα δικαίως. Για πες. Είσαι διακόπτης, ναι, με, να με δικαιώσεις. Ανάβω με τον παραμικρό γι' αυτό. Αν έπρεπε να διαλέξω. Ναι. Υποθετικός να... λόγος του μη πραγματικού. Ναι. Ναι. Ή να τους κλέψω να με κλέψουν. Εγώ θα διάλεγα να με κλέψουν παρά να κλέψω. Τι ωραία που το είπες. Απόξεις. Αυτοί θα διάλεγαν να κλέψουν. Το λέει και ο Αλεξανδρής, το λένε και χίλιοι δυο, το λένε και οι ίδιοι. Δεν υπάρχει λόγο. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπες. Ακόμα και έτσι. Τώρα, ακόμα και τώρα που κάναν τη φιέστα και θα το χαρακτήριζαν χάρτινο, μέσα μου δηλαδή είναι μισό-μισό ότι αν δεν μου το δώσουν δεν πειράζει. Πώς είναι το γκολ που χάνει ο Μαουρίσιο προχτές που είναι offside το Πρίγιο. Ναι, που λες, λες ευτυχώς που δεν μπήκε όλοι μας, είδες, φίλε. Ναι, ευτυχώς. Δηλαδή, αδερφέ μου, να λέω καλύτερα που δεν το παίρνω, έστω και δικαίως, έτσι δεν το συζητάμε, καλύτερα που δεν το παίρνω να το πάρω όμως του χρόνου. Γι' αυτό, παιδιά, στον τελικό, και όχι μόνο στον τελικό, γιατί έχει ανοίξει μεγάλη κερκόπορτα με αυτές τις τιμωρίες και με αυτές τις προβοκάτσεις που μπορεί να γίνουν από εδώ και πέρα. Και εκτός από αυτό φοβάμαι ότι μπορεί να χυθεί και αίμα, δηλαδή μπορεί να γίνουν χοντρά πράγματα. Αυτό ακριβώς. Οι πληροφορίες που δηλαδή, έρχονται μιλούν για πράγματα. Ναι, είναι, γι' αυτό ναι, λέω ναι, ότι στην ανάγκη, καταρχήν δεν πρέπει να γίνει στο ΆΚΑ. Ας γίνει στο Παγκρίτιο, ας γίνει στο Παμπελοπονησιακό, ας γίνει στη Λάριζα, δεν με ενδιαφέρει. Προτιμούσα να γίνει με κόσμο, αλλά εάν είναι να γίνει στο ΆΚΑ, ας ναι, μην ναι. πάμε, παιδιά, πραγματικά δηλαδή. Έτσι. Να είναι όλοι σόοι. Έτσι, αυτό. Και να μην μπορούν να πατήσουν πάνω για να μου, να για να μου δυναμητήσουν για την επόμενη χρονιά. Με αυτούς δεν έχω. Δεν, τέλος πάντων, δεν μπορεί να βασιστείς για τίποτα. Αλλά πιστεύω ότι ελαχιστοποιούνται τελείως πιθανότητες να βρεθώ μπλεγμένος και εγώ και να τιμωρηθώ. Φυσικά. Γιατί μπορεί όπως να κάνει για επεισόδια και να μπορεί να του πάω και όπως να το λες. Ψάχνονται αλλά, αφού καθάρισαν το φετινό πρωτάθλημα, αδερφέ μου. Θέλω ψάχνονται. Του χρόνου να το πάρω αυτό και ακριβώς. Θέλω να πω και Champions League. Αυτό. Αν δεν κατεβώ στο κύπελο ή αν όχι, δεν υπάρχει, και πάει για διακομόδηση, ναι, δεν πάει δεν αυτό, θα παιδιά. Πάρω το πρωτάθλημα του χρόνου. Αυτοί παιδιά. Που τα λένε, το λένε πάνω στην οργή τους, κατανοητό. Μπορεί να είναι και βαλτί, Κωστή. Όχι, μπορεί να είναι και βαλτί μερικοί, δεν ξέρω. Να σου πω κάτι. Όταν το λέει ο μικρός Σαββίδης, τι βαλτός να είναι που λέει, δεν ξέρω να τα κατεβούν. Το λέει πάνω στην τρέλα του κι αυτός, χωρίς να σκεφτεί ότι αυτό. Είναι και άλλη πέριξ. Άσε, υπέριξ, άσε. Ποια, σοβαρά μιλάς, μόνο ένας. Ναι. Εδώ τώρα είναι οι ίδιοι που λένε, να, ρε, να κάνουμε επεισόδια, δεν λένε κάντε επεισόδια, ναι, να κάνουμε επεισόδια Brexit, να πεταχτούν όπως οι άλλοι. Ποιοι άλλοι, μόνο εμείς θα τιμωρηθούμε. Μόνο μας θα πετάξουνε. Θα μας σε χαιρετώ, φιλιά. Περίμενε. Εγώ περιμένω, οι πέντε δεν περιμένω. Ναι, βάλε για τα κρασά και τα γυαλιά θέλω. Πες μου λίγο, Γιώργος. Θουβού. Γιώργο, σε 500. Φιλιά! Γεια σου, Γιώργο. Ναι, καλημέρα! Ντομπρογιούτρο, αδερφέ. Καλώς το παιδί! Γεια σου, Γκόραν! Ζουμουσού, αδερφέ μου! Σε βάλαμε για κρασιά. Σε βάλα. 9-15 Γκόραν για κρασιά, ωραία. Λοιπόν, αδερφέ, τους αγαπάμε πάρα πολύ. Τους αγαπάω ακόμη περισσότερο. Πραγματικά το ξέρετε πόσο τους αγαπώ, έτσι, όπως όλοι μας. 10 φορές παραπάνω, 1000. Τους αγαπώ. Θέλω μόνο το καλό τους. Αυτόν εκεί κάτω. Και κάποια ναι. στιγμή θα το καταλάβουν ποιο είναι το καλό τους. Ναι. Δεν θα το καταλάβουν όμως με τη βία. Γι' αυτό θα το ξαναπώ. Παρακαλώ την ΠΑΕ. Παρακαλώ όλους εμάς, μέσα από την καρδιά μου, μην πάει κανείς κάτω, παιδιά. Πραγματικά μην πάει κανείς. Ναι. Να μαζευτούμε όλοι στην Τούμπα, το παλατάκι. Συμφωνώ. Όσοι χωράμε από εδώ και από εκεί, να δούμε το ματσάκι και να το πανηγυρίσουμε όμορφα και ωραία. Γιατί αυτό που λένε όλοι τώρα και λες και σήκωση, μας περιμένουν ναι, ναι. να μας διαλύσουν. Δηλαδή θέλουμε να τους διαλύσουμε εμείς και θα καταφέρουμε να διαλύσουμε τον ίδιο μας ναι. αυτό. Αδέρφια, μην πάτε. Ούτε ένας. Αυτό που λέμε, αν γίνει στο ΟΑΚΑ, γιατί αυτό που λες ισχύει για το ΟΑΚΑ κυρίως. Έτσι, αλλά... και να πάμε ναι. που θα υπάρχει αυτή η ιστορία. Οπουδήποτε και να πάμε. Τι θα μας πούνε. Γιατί δεν κατεβήκατε. Δεν θέλουμε να κατεβούμε ρε παιδιά. Πήραμε τα εισιτήρια που μας αναλογούν. Τα δώσαμε χρήματα. Τα δίνουμε για μια κοινωνική... σε ένα οτιδήποτε ορφανοτροφείο. Οπουδήποτε τα δίνουμε όλα αυτά τα λεφτά εκεί. Λοιπόν... και δεν κατεβαίνουμε. Δικαίωμά μας δεν είναι.
δεν μπορούν να πούνε διακομόδες του αθλήματος, έτσι δεν είναι? Μπορούνε? Δεν νομίζω ότι μπορούνε. Η ομάδα θα κατέβει, θα παλέψει, μακάρι να το πάρει, να την αφήσουν να το πάρει, να το σηκώσει. Βλέπει που φτάσαμε. Να την αφήσουν να το πάρει. Δηλαδή, βλέπουμε παντού. Βλέπεις, είμαστε παντού ψηλιασμένοι και υποψιασμένοι μετά από τα έσχη που έγιναν. Πρέπει, αυτό δεν έχω πει. Πρέπει να μάθουμε να τους προβλέπουμε. Δεν έχουμε μάθει ακόμα να τους προβλέπουμε. Έγινε Αποστόλη. Φιλιά σε όλους. Καλημέρα. Μην κατέβει κανείς στο τελικό, αδέρφια. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς τον. Έλα, Γιώργο μου. Μπράβο, αυτά που μου είπε ο φίλος ο Γκόρεν, τα σπάζομαι, ναι. Και θα έκανα μια άλλη πρόταση. Προς την ΠΑΕΠΑΟ και προς την ΚΑΕΠΑΟ, στείλτε τις ακαδημίες. Ούτε αυτό. Δεν γίνεται. Για κοινό, για λες. Κόσμο. Α, για κοινό. Α, ναι, ναι. Για κοινό. Στείλε την ΚΑΠΑ 12, την ΚΑΠΑ 14, την ΚΑΠΑ 15, μαζί με τους γονείς, σχολεία, τους θείους και του μπάσκετ. Και του βόλεϊ και ό,τι υπάρχει ακαδημία. Εκεί να πάνε τα παιδάκια αυτά στην κερκίδα. Όμορφα και ήσυχα. Τι θα πούνε, είναι τρομοκράτες και αυτοί θα δημιουργήσουν προβλήματα, τα παιδάκια αυτά? Νομίζω ότι έχουν κανέναν ενδιασμό να ρίξουν κανένα καπνογόνο ή να στήσουν κανένα καρτέρι σε λεωφορείο με παιδιά. Αδίστακτοι. Αυτούς όλα τα περιμένεις. Αδίστακτη. Και πάμε τώρα στο φίλο μου τον Παυλάρα. Παυλάρα, να αλλάξει το σύστημα και δεν θα λες κουφάλα νεκροθάφη, θα λες κουφάλες Αθηναίοι, δεν θα λυγίσουμε ποτέ. Όπως δεν λυγίσαν οι πρόγονοί μας φεύγοντας από τις χαμένες πατρίδες, έτσι. Ερχόντας εδώ πέρα και οι γνήσιοι τότε οι Έλληνες, θα ξέρετε πάρα πολύ καλά, τους αρπάσανε όλα τα πογαλάκια που είχαν, τους αρπάσανε τις αλυσίδες της Χρυσής με τους σταυρούς από το λαιμό, μας φωνάζανε τουρκόσπορους. Ναι. Και όταν δημιουργηθήκαν αυτοί οι ομάδες, οι πρόσφυγοι σε αυτοί που δημιουργήσαν τον Απόλλωνα Σμυρνή στον Πανιόνιο, την ΑΕΚ, και πάμε στην ΑΕΚ, μας φερθήκανε με το γάντι οι αεξίδες. Ξεχάσανε τους προγόνους τους που φύγανε και αυτοί από, από τις χαμένες πατρίδες. Από τα ίδια μέρη. Από τα ίδια χώματα. Τα ξεχάσανε. Οι μόνοι οποίοι μας σεβαστήκανε και μας φερθήκανε ντόπρα ήταν μόνο οι Νεοσμυρνιώτες, οι Πανιόνιοι. Μόνοι αυτοί, μόνο αυτοί μας αγαπάνε οι φιλαθλοί τους. Άσχετα να έχουμε έρθει πολλές φορές σε κόντρες. Δεν θα ξεχάσω κάποτε που μας δίνανε νερά. Νερά, ναι, ναι. Τότε με τα, λοιπόν, δακρυγόνα. Με αυτούς δεν έχουμε να χάσουμε τίποτε. Και επιμένω, εάν καλύτερα μην κατέβει ο κόσμος, να στείλουν σαν φιλαθλό κόσμο τις ακαδημίες στα πιτσιρίκια. Έγινε, Γιώργο. Γιατί μου. 4-16, ναι. Και σε παρακαλώ, στείλουμε ένα μήνυμα, ένα τηλέφωνο, πού μπορώ να προμηθευτώ αυτά τα κρασιά. Ναι, ναι, θα σου πω. Έγινε, Γιώργο μου. 4-16, σε έβαλα ήδη, σε έβαλα ήδη. Πάμε τις δύο τελευταίες γραμμές πριν το διάλειμμα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Καταρχήν, ό,τι είπαν οι προηγούμενοι, και εγώ είμαι μαζί τους, mm-hmm. ειδικά με το πιο προηγούμενο, δεν πρέπει να κατεβούμε κάτω. Ούτε ένας, ναι. Γιατί μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα. Το είπα από την αρχή, μας έχουν στήσει καρτέρι. Είναι 100% βέβαιο ότι θα κοιτάξουν να μας οδηγήσουν σε αφανισμό. Να αφαιρεθούν πολλοί βαθμοί για του χρόνου, να μας πετάξουν έξω από το πρωτάθλημα και για την επόμενη χρονιά. Ήδη έχουμε μείον 2. Ό,τι και να κάνουν οι Παοκάρα, δεν κάνετε. Αυτό έτσι κι αλλιώς. Όλα αυτά είναι ενές τσιμέντου, εγώ λέω, μέσα μας. Είναι το μόνο σίγουρο και μας κάνουν περισσότερο φανατικούς. Για όλο αυτό. Έτσι. Βάλε με και εμένα στις κληρώσεις. Ρίκα ονομάζομαι, 395. Ρίκα. Ναι. 4. 395. 395, έκανε διακοπή, δεν άκουσα. Έγινε, Ρίκα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε μια τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Πέσαμε, εντάξει. Τι να κάνουμε. Είναι πολλές γραμμές και δεν προλαβαίνουμε πολλές φορές. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Την Κυριακή το πρωί, εμείς κάνουμε το καθήκον μας, ιερό καθήκον. 8:30 εμείς θα είμαστε εκεί μαζί με το συνεργείο, κινητό συνεργείο αιμοληψίας. 14η
αιμοδοσία αθλητηρίων. Κάθε φορά αφιερώνουμε την αιμοδοσία μας σε κάποιο πρόσωπο, σε κάποιο σκοπό. Την προηγούμενη φορά μαζέψαμε και ρούχα για το Φάρο του Κόσμου, δύο φορτηγά ρούχα. Αυτή την αιμοδοσία, την Κυριακή, ειδικά αυτήν, την αφιερώνουμε, θα την αφιερώσουμε στη μνήμη της τουλάρας μας, της Τούλας Καστάνη, της φίλης μας που έφυγε πρόωρα και λείπει από την παρέα μας πάρα πολύ. Την αφιερώνουμε στην Τούλα μας, λοιπόν, αυτή την αιμοδοσία, η οποία και απέναντι από την Τούμπα έμενε, κατέβαινε, σε κάθε αιμοδοσία ήταν εκεί και στο Αχέπα είχε έρθει και παντού. Ελάτε να δώσουμε αίμα. Δεν μπορούμε να σας αναγκάσουμε, μόνο να σας παρακαλέσουμε να είστε εκεί. Να δώσουμε ζωή στους συνάνθρωπό μας. Μπουκάρουμε δεύτερη ώρα, πάμε στις γραμμές. 2310-287-888. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Υπενθυμίζω, κληρώνουμε μια κυβωτιάρα με κρασιά Αμπελόης, υπέροχα, και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Μανολόπουλος, Optics Stores Μανολόπουλος. Καλημέρα σας, ναι. Κάερε στα περμητίδο λεβετάσχε οπλικατόριο. Που σημαίνει? Επιτρέπεται να παίζεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Αγόρι μου. Ζου μου σου λένε. Έτσι. Και όλα τα καίμε. Και τι άλλο? Κουφαλοκλέφτες, νεκροθάφτες, Αθηναίοι, δεν θα λυγίσουμε ποτέ. Αγόρι μου, έτσι, έτσι, τριβανίσαι, έτσι, έτσι. Δεν έτσι θα λυγίσουμε ποτέ. Έχει στρώσει το μυαλό μας, το κορμί μας και το έτσι πετσί μας. Δεν μας αλλάζετε με τίποτε. Ωραία. Ό,τι και να κάνετε, θα σας άψουμε εμείς εσάς. Θα το ξέρετε. Θα ακριβώς σας άψουμε, θα έρθει η ώρα σας, έρχεται. Τα τελευταία σας είναι. Τεινάζετε τα πόδια σας όλα, σπαταράτε, τα τελευταία σας είναι. Μεταφορικά πάντα, μεταφορικά θα σας άψουμε. Μεταφορικά έτσι, πάντα. Ναι. Λοιπόν, δεν έβρισα. Όχι βέβαια, τι. Λοιπόν, άσε με εμένα να λέω το μεταφορικά, λοιπόν, να έχουμε το νου μας. Δεν θα καθυστερήσω πολύ εγώ. Δύο πράγματα με απασχολούν πάρα πολύ, Κωστή μου. Πρώτο, σήμερα γίνεται η συνεδρίαση για τον τελικό. Δύο η ώρα, ναι. Ή στο Καφτατζόγλου ή στην Τούμπα ή πουθενά άλλου. Ναι. Σ' άλλο γήπεδο, Παγκρίτιο, Παθεσσαλικό, οπουδήποτε, στη Γερμανία, στην Αυστραλία, στο Κονγκό, στη Σουηδία, στην Ιρλανδία. Αλλά όχι μέσα στο σπίτι τους, γιατί μέσα στο σπίτι μου με κλέψανε. Μέσα στο σπίτι μου με κλέψανε. Φαντάσου τι θα με κάνουν εκεί, για δύο χρόνια θα με ετοιμάσουνε τιμωρίες. Έτσι. Ένα αυτό και δεύτερον, το νου σας τσακάλια, αστέρια μου, το νου σας, την Κυριακή. Την Κυριακή θέλω νίκη. Έτσι. Μη μου χαλάσετε το γλυκό. Μη άκου, μου χαλάσετε άκου, το γλυκό. Ρεμάλια. Το νου σας ρεμάλια. Έτοιμος το με τον Πλατανιά. Άστον, με τον Πλατανιά, πρώτα διπλό, διπλό με τον Παναθηναϊκό αυτό και με τον λέω, Πλατανιά η γιορτή θα είναι δική μας. Κυριακή. Έτσι. Είναι η τελευταία τους ευκαιρία. Έτσι, έτσι. Και όλα τα ζουμουστάγια και ανεξαιρέτου φιλάθλου κόσμου, εννοείται, άπαντες, την Κυριακή 29 το μηνός, εκεί η θύρα 3 στην Τούμπα, αδέρφια μας είσαστε όλοι, εννοείται, ελάτε να σώσουμε ζωές. Έτσι. Γεια σου Παυλάρα μου, γεια σου Συντριβανίσια αδερφέ μου, γεια, γεια, φιλιά. Πάμε παρακάτω, είπαμε, κανονικά δεν θέλουμε ΟΑΚΑ. Δεν θέλω, δεν γουστάρω στο ΟΑΚΑ, ας βρουν άλλη άκρη. Σε περίπτωση που γίνει εκεί όμως, ίσως είναι καλύτερα να μην πάει ούτε ένας. Και δεν το λέω έτσι ελαφρά την καρδιά. Το είπαμε το Μπουμπίκα σήμερα. Προσοχή, τα μηνύματα που έρχονται είναι ότι μας περιμένουν στη γωνία να δημιουργήσουν, να προκαλέσουν. Καταρχήν έχουν σπείρει τόσο αδικία που πώς μπορείς να συγκρατήσεις αυτόν. Δηλαδή κλείνουμε τώρα ένα ραντεβού να δούμε αυτόν που μπήκε στο σπίτι, έκλεψε και βίασε και μας λένε «Α, θα πάτε λέει σε μια γιορτή και θα είναι και αυτός στο απέναντι κάθισμα». Στο ίδιο τραπέζι δηλαδή θα κάθεται αυτός που μου έκλεψε, που μου βίασε, που μου μαγάρισε το σπίτι. Και εγώ πρέπει να είμαι ψύχρεμος. Και προσέξτε, όλο αυτό το διάστημα δεν λούφαξαν. Εξακολουθούν να προκαλούν με δηλώσεις για Μάο Μάο, για άξιο πρωταθλητή, για κλάψα, για λένε διάφορα. Διάφορες αηδίες. Ρίχνουν συνέχεια λάδι στη φωτιά. Αντί να μουλώξουν, αντί από τις τύψεις και από την τροπή. Αλλά πού βρέθηκε το φιλότιμο για να το βρουν? Άρα, ίσως είναι καλύτερα να μην μπορέσουμε να τους δώσουμε το παραμικρό πάτημα. Θα πάει η ομάδα, παλικαρίσια, θα τους κερδίσουμε στον αγωνιστικό χώρο. Και το τι θα κάνει στην απονομή θα το σκεφτούμε. Άσου στο κύπελο εκεί και φύγε. Μην δίνει κανένα χέρι. Βγάλε το μετάλλιο και ακουμπήστε στο κέντρο του γηπέδου. Βγάλετε τη φανέλα να γράφει πρωταθλητής Ελλάδος 18. 2018 ΠΑΟΚ. Νταμπλούχος να γράφουν οι φανέλες.
Θα βρούμε κάτι. Όμως σε πρώτη φάση είναι να διασφαλίσουμε το ότι δεν θα υποθηκεύσουν αυτοί την επόμενη χρονιά. Το ότι δεν θα βρουν πάτημα να μας διαλύσουν. Αυτό θέλουν, να μην υπάρχουμε. Θέλουν να μας αφανίσουν. Θέλουμε να είμαστε κάτω. Μείον 8, μείον 10, μείον 15. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Πάμε στο μεθ επόμενο. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, σχεδόν διαφωνώ σε όλα, Κωστή. Πες μου. Θα μου πεις, οι γνώμες είναι σαν τις υπαλλοκριτήδες. Ο καθένας έχει μία, ναι, ναι, ναι. Ναι, έχει από μία, ναι. Πάμε να δούμε πού διαφωνούμε. Έχει οριστεί στο ΟΑΚΑ, όπως είχε οριστεί και στην Τούμπα. Πιστεύω ότι εκεί πρέπει να γίνει. Αντρίκια. Διαφωνώ. Λοιπόν. Τι αντρίκια. Συμπεριφέρθηκαν αντρίκια σε όλα τα άλλα για να είμαι αντρίκια κι εγώ σε αυτό. Δεν το κατάλαβα. Ναι. Έτσι δεν πάει. Λοιπόν, να προχωρήσω. Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι, ναι. Λοιπόν, όπως είχε γίνει τότε και με τον Άρη, από τη στιγμή που συμφωνήθηκε τελείωσε. Για μένα, λοιπόν, μετά, το αν θα κατέβω εγώ κάτω, αν θα κατεβούμε 25.000, αν μας αποκαλούν Μάο-Μάο, και για τη συμπεριφορά μας, αυτό θα το δείξουμε εμείς. Τώρα, το να βγαίνει κάποιος και να λέει όχι δεν θα κατεβείτε, όχι δεν θα κάνετε, ή το να κατεβάσουμε, πιστεύω απαξιεί αμέσως τη διοίκηση, απαξιεί τους συνδέσμους. Λοιπόν, ναι. Για τη συμπεριφορά. Αυτό πιστεύω. Καταλαβαίνεις με ποιο σκεπτικό το λέμε. Δεν απαξιούμε κανέναν. Ξέρουμε τι. Ξέρουμε... Να πάρει σκύλο, Κωστή, εσύ δεν το έλεγε. Ναι, άλλο είναι αυτός ο φόβος. Πιστεύεις δεν θα κατέβουμε επειδή φοβόμαστε. Περίμενε. Αν δεν κατέβουμε, ναι. Θα κατέβουμε λόγω φόβου. Όχι. Τότε... Λόγω επεισοδίων. Λόγω... Ακριβώς. Επειδή θα μας παγιδέψουν και αυτοί οι οποίοι είναι όλο αυτό έστησαν όλο αυτό, μας περιμένουν για να μας τιμωρήσουν. Δεν κατέβουμε επειδή να φοβηθούμε τι. Το όποιος φοβάται να πάρει σκύλο δεν έχει καμία σχέση, ναι. Με αυτό, αδερφέ. Το έχεις δει λάθος. Εγώ δεν το έχω δει λάθος. Πώς? Εσύ το εκπέμπεις λάθος. Λοιπόν. Συγγνώμη. Ξέρω πολύ, ναι. Καλά τι λέω. Το όποιος φοβάται να πάρει σκύλο. Ξέρω πολύ καλά τι ακούω. Ναι, αλλά δεν ξέρω με ποια έννοια το λέω. Για λόγους τιμωρίας. Εγώ το εκπέμπω λάθος ή εσύ το καταλαβαίνεις λάθος. Το όποιος φοβάται να πάρει σκύλο. Ούτε για την τιμωρία. Το όποιος φοβάται να πάρει σκύλο το έλεγα αγωνιστικά. Δεν θα κατέβουμε, όχι επειδή φοβόμαστε. Ναι. Επειδή, ναι. Θα στήσουν παγίδα να μας τιμωρήσουν. Το καταλαβαίνεις. Είναι διαφορετικό αυτό που λέμε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και γενικώς, όλες αυτές οι γνώμες, όλες οι απόψεις, σου λέω, είναι μια κλήρωση της διοίκησης και των συνδέσμων. Σέβομαι απόλυτα τη διοίκηση και πάνω απ' όλα σέβομαι τη θύρα 4. Φυσικά, λοιπόν, εννοείται. Τα 50 τόσα μου που είμαι. Εννοείται. Σέβομαι. Δεν υπάρχει καμία έλλειψη σεβασμού σε αυτό που λέμε. Εσύ καταλαβαίνεις έλλειψη σεβασμού. Ναι, έλλειψη σεβασμού. Σε μένα που θέλω να πάω στο τελικό. Ναι, οκ. Okay, θα βγαίνεις και μου λες δεν θα πάμε. Αν το καταλαβαίνεις έτσι, το έχεις καταλάβει λάθος. Ναι, είναι έλλειψη σεβασμού. Εγώ το περιμένω αυτό το παιχνίδι. Θέλω να πάω. Φυσικά και εγώ θέλω. Νομίζεις το λέμε, όταν λέμε ότι δεν πρέπει να τους δώσουμε πάτημα, το λέμε ελαφρά την καρδία. Δυστυχώς έχουν αποδείξει ότι θα βρουν τρόπο να μας τρυπήσουν, αδερφέ, το καταλαβαίνεις. Γι' αυτό κανονικά έπρεπε, αν άκουγες από την αρχή είπα, κόψτε το λαιμό σας, θα έπρεπε να βρουν τρόπο να διασφαλίσουν άρα την κάθοδο αυτών των ανθρώπων. Μα δεν έχει να κάνει με τη διοίκηση, αδερφέ. Μα αυτοί είναι ψεύτικοι, είναι κύβδηλοι, είναι απατεώνες. Τι σχέση έχει με τη διοίκηση. Να συμφωνήσουμε. Δεν πειράζει. Εγώ είχα εκτεθείμενα και έπεσα από τα σύννεφα. Θωμάς 155. Έγινε, Θωμά. Έγινε. Έγινε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Το όποιος φοβάται να πάρει σκύλο δεν ισχύει. Τι σχέση έχει με αυτό εδώ. Δεν θα δηλαδή τι λέμε. Δεν κατεβαίνουμε επειδή φοβόμαστε τους άλλους οπαδούς γι' αυτό. Υπάρχει καρτέρι. Υπάρχει ολόκληρο σχέδιο. Το είδατε όλο αυτό που έγινε. Με το πώς έγινε κλοπή του πρωταθλήματος. Θα μαστίσουν παγίδα, θα βρουν τρόπο να προκαλέσουν, να κάνουν επεισόδια, να προβοκάτσια, να οτιδήποτε. Για να μας βάλουν υποθήκη και το επόμενο πρωτάθλημα. Αυτό λέμε, αδερφέ, δεν το κατάλαβες καλά. Τώρα, εσύ δεν το μεταδίδεις καλά, κάνεις λάθος. Μια χαρά, καταλαβαίνω πολύ καλά τα ελληνικά μου τι λέω, έτσι. Αν εσύ το κατάλαβες λάθος, δεν σημαίνει ότι εγώ το είπα λάθος. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Καλημέρα. Τι γίνεται. Μια χαρά, έλα. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει λίγο να αντιληφθούμε τι αγαπάμε περισσότερο, τον εαυτό μας ή την ομάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι πιο συνετό να κοιτάξουμε ότι η ομάδα μας κινδυνεύει αν γίνει μια μαζική μεγάλη κάθοδος να τιμωρηθεί με επεισόδια. Μα εγώ θέλω να πάω, είναι πολύ εγωιστικό. Συγγνώμη,
Δεν θα κοιτάξω εγώ την εκδρομή τη δικιά μου και ενδεχομένως κάποιο κέρδος που θα βγάλω εγώ από την εκδρομή ή την προσωπική μου ευχαρίστηση μπροστά στον κίνδυνο το μεγάλο και τον υπαρκτό, έτσι. Δεν είναι αυτό θεωρητικό. Φυσικά. Σίγουρα θα κοιτάξουν να σε προκαλέσουν για να τιμωρηθείς μέχρι και με έξοδο από την Ευρώπη. Φυσικά. Αυτό λέμε. Τώρα. Με αυτό λέμε. Δεν λέμε ότι αν πάρθει τέτοια απόφαση να μην κατέβει κανένας, δεν θα πάρθει ελαφρά την καρδιά. Ούτε επειδή φοβόμαστε να αντιμετωπίσουμε τον απέναντι οπαδό. Θα το κάνουμε είναι για δυνατόν να μην δώσουμε το πάτημα σε αυτούς που μας περιμένουν για να μας διαλύσουν, αδερφέ. Αυτό λέμε. Εξυπακούετε. Αν δεν το καταλαβαίνει, νομίζω το μιλάω σωστά ελληνικά. Νομίζω καταλαβαίνετε πώς το λέω. Ακούγεται ότι έτσι όλοι θέλουμε να πάμε στον τελικό, έτσι. Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Έχουμε ξαναπάει και με τον Παναθηναϊκό στο Άκρα και με τον Βόλο και ήταν άλλες όλοι θέλουμε να πάμε. Αλλά ναι, εδώ τώρα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα στο ποδόσφαιρο είναι πρωτοφανή τα περιστατικά. Δεν πιστεύω να έχει ξαναχάσει ομάδα έτσι το πρωτάθλημα, όπως το έχασε ο ΠΑΟΚ. Ούτε στην Ευρώπη πιστεύω να το έχει ξαναχάσει. Ποτέ. Με αυτόν τον τρόπο. Ούτε καμία ομάδα πήρε πρωτάθλημα μέσα στον αγωνιστικό χώρο έχοντας παίξει 10 μάτς, 9 στο πρωτάθλημα και κλεισμένο των θυρών. Δυστυχώς είναι οι διοικήσεις των μεγάλων ομάδων, είναι ένα κύκλωμα, δεν θα το χαρακτηρίσω, να μην το πω καθαρό, είναι το αντίθετο, έτσι. Αυτοί είναι ικανοί, επειδή και στα εξωαγωνιστικά τους λειτουργούν σαν να μην πω τι, να το κάνουν το ίδιο και στο γήπεδο για να σε διαλύσουν εντελώς, έτσι. Ναι. Επειδή και στις υπόλοιπες δουλειές του είναι βρώμικοι, ρε παιδιά, πώς θα το πούμε, πώς θα κάνουν λεφτά. Μα βγαίνει ο προηγούμενος ο φίλος, ο Θωμάς, και λέει απαξιώνεις λέει τους συνδέσμους, απαξιώνεις λέει τη διοίκηση. Δεν το καταλαβαίνει αυτό, ότι δεν έχει να κάνει με τη διοίκηση. Εδώ σου στήσανε ολόκληρο πρόγραμμα. Όλο αυτό ήταν σχεδιασμένο στην εντέλεια. Και από τον Ολυμπιακό και από την ΑΕΚ. Τι σχέση έχει αυτό με τους συνδέσμους? Ίσως έχει ένα ρίχνω ένα βάρος ας πούμε στη διοίκηση, ότι θα έπρεπε να ρηχτούμε το ΑΚ από την αρχή, όπως λέει και το καταστατικό, αλλά αν είναι η ΑΕΚ στον τελικό να μην γίνει στο ΑΚΑ με αυτή την υποσημείωση. Ναι. Εγώ δηλαδή με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό δεν είχα θέμα να παίξω στο ΑΚΑ, αλλά αυτό τι να κάνουμε, είναι τα τελευταία 3-4 χρόνια πόσα είναι η έδρα της ΑΕΚ. Ναι. Έτσι δεν είναι, δηλαδή θα πάω να παίξω εγώ ένα τελικό εκτός έδρας. Βάλαμε να παίξει ΑΕΚ εντός. Βάλαμε να παίξει δήλωση του Μελισανίδη. Είναι επίσης ώρες ο τελικός. Είναι επίσης ώρες αυτός ο τελικός. Όχι βέβαια. Δεν 19 τελική, 15 στην Αθήνα. Μα βάλαμε τη δήλωση του Μελισανίδη εκείνο το πρωί. Το θυμάσαι που έλεγε ότι εγώ αν ήμουν, λέει, και ήταν η έδρα. Αλλά ήταν τότε η έδρα του Παναθηναϊκού και κλήθηκε η ΑΕΚ που είχε τη Φιλαδέλφια να πάει να παίξει την έδρα του Παναθηναϊκού στην Καλογρέζα, στο ΑΚΑ. Ναι. Και έλεγε αυτά. Εγώ, λέει, περήφανοι εμείς δεν δεχόμασταν. Ας το βάλει ένα βιντεάκι σήμερα. Αν πέρυσι που παίξαμε στο Βόλο θεωρείται έδρα μας ο Βόλος. Ότι μας κάνανε τη χάρη καλά, και παίξαμε στο δέντρο. Εντάξει, ναι. Μας κάνανε τη χάρη και παίξαμε στο δέντρο. Και ένα τελευταίο να πω για να μην κρατάω για τον Απόλλωνα λίγο θα πω μια κουβέντα. Επειδή όσοι ξέρουν από Αθήνα ξέρουν ότι οι γειτονιές στη Νέα Φιλαδέλφια και Ριζούπολη είναι συνοριακές. Έτσι, συνορεύουν. Είναι γειτονιά. Μία κολλητά στην άλλη. Ναι. Μήπως η τελευταία τρελή πορεία του Απόλλωνα στο πρωτάθλημα σχετίζεται με το γεγονός ότι γνωρίζουν κάποιο μπακάλικο εκεί κοντά που πουλάει πορτοκαλάδες καλές? Δεν σε πιστεύω. Κώστα. Δεν ξέρω φίλε, με ανθρακτικό ή χωρίς. Μήπως σύστησε η ΑΕΚ, μήπως σύστησε στον Απόλλωνα ρε εσύ, έχω κάτι καλές πορτοκαλάδες που πίνω και εγώ είδα και κάτι ωραίες διαιτησίες τελευταία. Είδα κάτι ωραίες διαιτησίες, τώρα κοιτάνε να κάνουν την αλλαγή της έδρας. Δεν λέμε τώρα τίποτα, αλλά λέμε και πίσω ο Αλμπάνης θα πάει στην ΑΕΚ, να ξέρεις. Ο Αλμπάνης στην ΑΕΚ. Όμορφα, όμορφα και ωραία. Αναψυκτικά πάνε σύννεφο. Ναι, τα αναψυκτικά. Φιλιά, άντε, τα λέμε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι, πάμε στον ΜΕΘ επόμενο. Παρακαλώ. Πάμε στον ΜΕΘ επόμενο. 2310-287-888. Καλημέρα, η δική μου γνώμη λέει η Σοφία να πάμε να τους πάρουμε χαλαρά και να πάει ο φροντιστής να το παραλάβει και ή το δίνει στο Μελισανίδη δώρο ή το φέρνει Θεσσαλονίκη και το πανηγυρίζουμε εδώ. Και όχι να πάει ο κόσμος μας γιατί θα μας προκαλέσουν και αυτό είναι κακό, λέει η Σοφία. Πάμε στις γραμμές. Ναι, οι περισσότεροι συμμερίζουν αυτήν την άποψη. Δεν το λέει κανένας ελαφρά την καρδία όταν λέμε να μην πάμε καθόλου. Ξέρετε τι είναι να βλέπεις την ομάδα σου να παίρνει κύπελο και να μείνεις εκεί. Πάρα πολύ πονάει. Όμως είναι σαν ένα φάρμακο που αναγκαστικά πρέπει να το πάρεις, ενώ δεν είναι ευχάριστο, για να προλάβεις μια αρρώστια. Είναι σαν ένα εμβόλιο. Κανένας από εμάς ή από όλους αυτούς που λένε ότι στην ανάγκη να μην πάει ούτε ένας, δεν το λέει ελαφρά την καρδία. Ή επειδή θέλει να μην έχουμε κόσμο. Αλίμονο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, ναι. Κωστή. Καλώς την. Εγώ είμαι. Έλα, καλώς την. Λοιπόν, καλώς την, ναι. Άκουμε.
δεν συμφωνώ με τον άλλον που είπε ότι πρέπει να παίξουμε στο ΆΚΑ. Όχι. Αυτό το γήπεδο για μας έχει μια αρνητική άδρα. Δεν πρέπει να το δεχτούμε από τη στιγμή που έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Έτσι. Ναι. Πρώτον. Δεύτερον. Ωραία. Συμφωνώ και το να μην κατεβούν οπαδοί γιατί είναι πιο σόφρον στην παρούσα στιγμή. Η ερώτησή μου είναι πού θα πάει αυτό. Δηλαδή θα κατεβαίνουν, θα παίζουμε στην Αθήνα και δεν θα μπορούμε να κατεβάσουμε κανένα, θα τρέμουμε. Πώς θα γίνει αυτή η δουλειά, έτσι θα συνεχίσουμε. Θες να σου απαντήσω στην ερώτηση ή είναι ρητορική? Έχω μεγάλη απορία γιατί εγώ δεν κοιτώ μόνο αυτό το παιχνίδι. Επειδή αυτό το παιχνίδι είναι 12 Μαΐου, τελείωσε. Να σου απαντήσω. Με ρώτησε και ένας χθες στον παιδικό, πήγα να πάρω το παιδί, ένας μπαμπάς. Μου λέει, Κωστή, τι θα γίνει? Και είπα το εξής. Λέει, με το βάζελο κατεβήκαμε και δεν έγινε τίποτα. Με το βάζελο δεν ήταν ίδιες οι συνθήκες, παιδιά. Δεν υπήρχε νοπή ή αδικία. Δεν μου είχαν κλέψει ένα πρωτάθλημα. Δεν είχα συσπηρωθεί όλοι τους. Ή νομίζετε ότι δεν περιμένουν και οι κόκκινοι και οι πράσινοι να κατέβει 20.000 λαός από εδώ? Νομίζετε ότι θα μείνουν αμέτωχοι? Έχουν γίνει μια παρεούλα. Συμφωνούν απόλυτα σε αυτά που λες. Άρα είναι άλλες οι συνθήκες, ρε παιδιά, πριν από 3-4 χρόνια. Πότε πήγαμε με το βάζελο? Ωραία. Και το 13, είπα, πέρασε η 12 Μαΐου, δεν κατεβήκαμε, παίξαν τα παιδιά μας εκεί και ό,τι έγινε. Εντάξει. Τι γίνεται μετά? Θα παίζουμε μια ζωή χωρίς φιλάθλους? Θα φοβόμαστε να κατεβούμε κάτω? Θα τρέβουμε γιατί αυτοί θα την έχουν και πάλι στημένη? Αν θέλουν να σε καθαρίσουν, δεν θα θέλουν μόνο για τώρα. Όχι, θα αν γενικά. Επειδή θέλουν. Ωραία, είπες να μιλάμε λίγο. Όχι, πιο υποθετική πρόταση. Ναι, επειδή ωραία, θέλουν να μας καθαρίσουν. Είναι το δώρο δεδομένο. Άρα προστατεύουμε εμείς το σπίτι μας μόνοι μας. Ναι, δηλαδή, αφού δεν τώρα, μπορούν οι άλλοι. Τώρα. Αφού δεν μπορούν, μετά, γιατί. Μου λέει ο άλλος, λέει, απαξιώνουν συνδέσμους. Μα απαξιώνεται η αστυνομία, απαξιώνεται η Super League, η ΕΠΟ, άρα, όλοι αυτοί. Άρα τα παιδιά μας, τους ποδοσφαιριστές μας, να παίζουν στα εκτός έδρας και στην Αθήνα και σε όλα τα παιχνίδια. Γιατί δεν κινδυνεύεις μόνο στην Αθήνα. Κινδυνεύεις και στην επαρχία. Αυτοί αν θέλουν να σου κάνουν προβοκάτσια ή κακό, θα το κάνουν και εκεί. Άρα από πού να φυλαχτείς πρώτα, για πέ. Δεν ξέρω. Να το πω έτσι, για πέ, όχι για πες. Μπορούν να διασφαλίσουν αυτοί που διοργανώνουν, η αστυνομία ή η ΕΠΟ, ότι θα πάνε τα παιδιά μας και θα γυρίσουν χωρίς να συμβεί το παραμικρό? Καταλαβαίνεις στο συλλογισμό μου τι σκέφτεσαι. Μπορούν. Δεν είναι μόνο η 12 Μαΐου. Αυτό ήρθε, πέρασε με οτιδήποτε φέρει και ότι να μην πάνε, οκ. Okay. Μετά τι γίνεται? Είναι το μετά. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι για τώρα μόνο. Ο ΠΑΟΚ είναι για μια ζωή. Τι κάνουμε? Αυτό θα γίνεται. Έγινε, Εύη. Σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Μια γραμμή ακόμα πριν το διάλειμμα. Ναι. Έλα, Κωστή, κοσότσιμ, τι γίνεται? Έλα, αγόρι μου. Έλα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ βασικά συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι δεν πρέπει να κατέβει κόσμος για να προστατεύσουμε την ομάδα. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτό μπορεί να γίνει με την προϋπόθεση ότι τα εισιτήρια που δικαιούμαστε δεν θα δοθούν στους φιλάθλους της ΑΕΚ. Εννοείται. Δεν ξέρω αν εννοείται. Εννοείται, τι θα έχει δηλαδή ένα γήπεδο μόνο? Δεν ξέρω. Όχι, θα πάρω τα εισιτήρια και δεν θα κατέβω. Αυτό μάλιστα. Τι θα αφήσουμε δηλαδή να έχει 70.000 εκτσίδες? Αυτό δεν ξέρω πώς είναι το σύστημα. Οπωσδήποτε ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει τα εισιτήρια και να μην τα διαθέσει. Αν αποφασίσουν να μην κατέβουν. Αλλά το θέμα είναι και, όπως είπε και η προηγούμενη κυρία, τι γίνεται από εδώ και πέρα? Κάποια στιγμή, ρε παιδιά, αυτό το απόστημα πρέπει να σπάσει. Δεν μπορείς να συμμετέχεις με μια δαμόκλειο σπάθη πάνω του κεφάλι σου όλα τα πρωταθλήματα. Τι να πω. Το λέμε σαν ίστατη λύση. Δεν το λέμε ελαφρά την καρδιά. Το ξέρω. Νομίζω το καταλαβαίνετε. Έτσι το λέω και στο Θανάση που στέλνει τώρα μήνυμα. Θανάση, αν ακούς. Τι λέμε? Δεν το λέμε ελαφρά την καρδιά. Μπορούν να διασφαλίσουν ότι θα κατέβει 15, 17, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες θα είναι. Πόσα εισιτήρια θα δώσουν? Όχι, ότι θα πάμε κάτω, μπορούν. Ότι δεν θα γίνει το παραμικρό. Μπορούν να μας διασφαλίσουν ότι δεν θα στήσουν ενέδρες στα παιδιά μας και θα γυρίσουν όλοι πίσω. Όχι μόνο δεν μπορούν να το διασφαλίσουν, δεν θέλουν να το διασφαλίσουν. Ακριβώς. Περιμένουν λοιπόν να κατέβει ο λαός, θα στήσουν επεισόδια, να γίνει ό,τι και πέρσι στην πεζογέφυρα. Εμένα δεν μου το βγάζει κανένας από το μυαλό. Μια αφύλακτη πεζογέφυρα δεν το είχαν στήσει για να μας δυναμητήσουν και να μας τιμωρήσουν. Και να φάμε 7 αγωνιστικές και μείον 3 και 1002. Εγώ θα πω την άποψή μου και ξέρω ότι συμφωνούμε σε αυτό το θέμα. Ο ΠΑΟΚ υπό τις παρούσες συνθήκες δεν έχει κανένα μέλλον στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η λύση είναι ένα άλλο πρωτάθλημα. Θα είναι στη Βόρεια Ελλάδα, θα είναι σε κάποια άλλη χώρα στην Κύπρο.
δεν μπορούμε να επιβιώσουμε υπό αυτές τις συνθήκες. Θα είμαστε συνέχεια κάποιες ζωής πράκτης. Και με δεδομένη την αδυναμία, την επικοινωνιακή της διοίκησης, να μην σου πω και την νομική αδυναμία της διοίκησης. Αυτή είναι η άποψη. Έγινε. Να είσαι καλά. Χαιρετώ. Γεια σου Παναγιώτη. Λοιπόν, μου γράφει ο Χρήστος. Χαλαρά στον ΠΑΟΚ δεν ταιριάζει. Εμείς ΠΑΟΚτσίδες όταν κλέφτες μπαίνουν σπίτι μας δεν κάνουμε ότι κοιμόμαστε. Όρμα τους κοστεί. Μείον 6 είχαμε φάει και τριπλάσιο πρόστιμο. Ο άνθρωπος που μας τρύπησε στον τελικό, ο Βακάλης, μιλάει σήμερα στην ώρα για σπορ και λέει ότι ενημέρωσαν FIFA και UEFA ότι ο τελικός θα γίνει στο ΆΚΑ. Το έχουν αποφασίσει ήδη. Το ξαναλέω σε εσάς που εκφράζετε διαφωνία ήδη. Και στο Θανάση που στείλε μήνυμα και λέει γιατί να μην πάρει, ας το διοργανώσουν όπως πρέπει, ο λαός πρέπει να είναι παντού και φέτος ήταν υπόδειγμα. Ναι αδερφέ μου, δεν διαφωνώ μαζί σου. Τι λέω, ότι εφόσον και αν δεν μπορούν να διασφαλίσουν ότι κάτω ο κόσμος θα πάει και ότι δεν θα στήσουν ενέδρες στα πούλμαν, δεν θα στήσουν ενέδρες στα παιδιά, ότι οι συστρατευμένοι αυτοί, πράσινοι, κόκκινοι, κίτρινοι, ένα πράγμα, δεν θα φροντίσουν να δημιουργήσουν επεισόδια εντός ή εκτός γηπέδου. Με σκοπό και μόνο να αφανίσουν τον ΠΑΟΚ, με σκοπό να μας εξαφανίσουν του χρόνου από τη βαθμολογία, να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και να είμαστε πάλι με 10 αγωνιστικές και κλεισμένων και μείον 8, μείον 10, μείον 12, νομίζω ότι θα έχουν κάποιο φραγμό, κάποιον ενδιασμό. Αυτό λέμε. Δεν λέμε ελαφρά την καρδιά. Φυσικά θέλουμε, γουστάρουμε να βλέπουμε το μισό ΆΚΑ να είναι γεμάτο με κόσμο, όπως έγινε την άλλη φορά, που τον βάλαν τον κόσμο πόση ώρα μέσα και έτρωγε τη βροχή. Για να τους στερήσουν την ενέργεια και τη δύναμη και τη φωνή. Δεν κατάφεραν τίποτα βέβαια γιατί ο κόσμος έδωσε συγκλονιστικό παρόν. Αυτό λέμε. Στην ανάγκη αυτό. Κανονικά σήμερα πρέπει να παρουσιαστούμε και να πούμε κύριοι. Ναι. Μετά από όλα αυτά που κάνατε τον τελευταίο καιρό. Που μας βάλατε απέναντι και μας τυπούσατε όλοι. ΕΠΟ, Super League, διαιτησίες, δικαστές, μέσα, media, αυτά. Εμείς αρνούμαστε να παίξουμε στο ΆΚΑ. Δεν γουστάρουμε. Βρείτε έναν άλλον τρόπο. Διασφαλίστε το αλλιώς. Στην έδρα της αντιπάλου μας. Γιατί. Να για ασφάλεια. Ασφάλεια τι. Και θα γίνουμε εμείς η Ιφηγένεια. Τέλος πάντων, επειδή αυτό δεν πρόκειται να γίνει και θα παίξουμε στο ΆΚΑ, πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα. Και να δούμε πώς δεν θα μπει η αποθήκη, πώς θα μπει η δύναμή της στην αποθήκη. Αυτό φοβάμαι εγώ και γι' αυτό λέω αυτό. Και ο περισσότερος κόσμος. Και βέβαια υπάρχουν διαφωνίες σε αυτό. Άλλος λέει, όχι, να πάρουμε και να πάμε. Εντάξει. Και μετά. Εννοείται ότι σε όλο αυτό θέλουμε να κατέβει η ομάδα και να δώσει την απάντησή της μέσα. Πριν πάω στο διάλειμμα, ένα θεϊκό που ανέβασε η Χρύσα στην ομάδα μας είναι ο επόπτης του χθεσινού ματς Λίβερπουλ που σηκώνει το σημαίακι χωρίς να υπάρχει πανί στη σημαία. Και γράφει όλος από κάτω και τι έγινε λέει. Εδώ λέει στην Τούμπα στο ματς με την ΑΕΚ έδωσε offside λέει ο Ποντίκης χωρίς να σηκώσει καν τη σημαία. Υπέροχο, υπέροχο. Α! Τέλος ο Μυραλάς από Γαύρο. Α! Ο άλλος, ο ένας έπεσε κάτω, έκανε τον πεθαμένο με την χαρτοτενία τον... Τι έγινε παιδιά, τον διώξανε. Ο Μυραλάς, αυτός που μας έδειχνε πάνω κάτω τα χέρια, τι έγινε παιδιά. Τιμωρήθηκε, δεν τιμωρήθηκε. Να ξέρετε ότι τώρα που έφυγε από τον Ολυμπιακό μπορεί και να τον τιμωρήσουν. Εδώ θα γελάσει ο κάθε πικραμένος. Πάμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε, πάμε στις γραμμές, αν περιμένει κόσμος, κατευθείαν, εδώ είμαστε. Υπενθυμίζω, ακόμα ένα τέταρτο, τρέχουν οι κληρώσεις μας για ένα υπέροχο κυβότιο κρασιά από τα κρασιά Μπελόης και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Μανολόπουλος. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι! Ναι! Καλώς το παιδί! Καλημέρα Κωστή! Γεια σου Γεωπόλου! Καλημέρα σε όλους τους αθλητήρους! Καλώς τον! Τα σημαντικά είναι την Κυριακή, τι ώρα να είμαστε εκεί! Εγώ θα είμαι εκεί από τις 8, 8 και 4. Εσείς έρχεστε ό,τι ώρα θέλετε. Είμαστε εκεί έξω από τη θύρα 3 του ναού να δώσουμε ματάκι. Έγινε φίλε, εισακούστηκαν επιτέλους οι παρακλήσεις μας. Εμείς που δουλεύουμε Σάββατο να γίνει και μια φορά ακριβώς. Κυριακή. Κάναμε θέμα να ξέρεις. Κυριακή, λοιπόν. Κάναμε Γιάννη για μου, κάναμε εγώ. Ολόκληρο θέμα. Διότι το κινητό συνεργείο ομοληψίας είναι ένα και τρέχει παντού. Και ναι, τους είπαμε, ναι, δεν μπορεί να θέλει κόσμος να έρθει να δώσει αίμα. Και να είναι Σάββατο να είναι εργάσιμη και να μην μπορεί να φύγει ο άλλος. Από το μαγαζί, από την εταιρεία, από οπουδήποτε. Γι' αυτό Κυριακή. Όταν υπάρχει συμμετοχή, υπάρχει και ανταπόκριση. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή τους έχουμε πάει πόσες φιάλες αίμα όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε δεν μπορούν να σου πούν όχι. Γι' αυτό λοιπόν, θα είμαστε εκεί. Ελάτε να σπάσουμε το ρεκόρ των 110 φιάλων. Πάμε δυνατά λοιπόν για την Κυριακή. Πάμε δυνατά και σήμερα στην αρχή των playoffs για το
για το βόλεϊ, για τα ημιτελικά του βόλεϊ. Έτσι. Με υπάρχει το... περίπτωση να κάνανε μαγεία στον Τακουρίδη και αυτός να μην απαντούσε, λέω εγώ τώρα. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να δασκαλέψει τους παίκτες του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ τι πρέπει να κάνουν όταν σου πουλάνε τσαμπουκά μέσα στον αγωνιστικό χώρο? Τίποτα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, μετά, υπάρχει εκεί... κάποιος που μπορεί να τους δασκαλέψει? Δεν ξέρω. Θα έπρεπε να υπάρχει. Όλα αυτά τα χρόνια η πείρα έχει δείξει και τα, αυτά που έχουμε τραβήξει είναι ότι με το σταυρό στο χέρι δεν πας πουθενά, ρε φίλε. Ναι. Δεν είπαμε να γίνουμε ίδιοι σαν αυτούς. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Όποιος μπορεί να καταλάβει τι εννοώ, ας καταλάβει. Δηλαδή, κάτω από ο Μιχάλη Λοντιάδη δεν μπορεί να έχει σαν στέλεχο στην ΠΑΕ. Ένα, θέλει ένα τέτοιο με τη δική του ψυχή, με τη δική του έκρηξη. Αυτά που δεν υπάρχουν. Ο ένας δεν είναι στη ζωή και ο άλλος τον έχει διώξει ο μεγαλομέτωχος. Ο ένας είναι ο μεγάλος Παναγιώτης Ποικιλίδης και ο άλλος είναι ο μεγάλος Νίκος Βερεζής. Ο ένας έφυγε από τη ζωή και ο άλλος τον έδιωξαν. Ναι. Αν υπήρχαν αυτά τα δύο άτομα στη διοίκηση, μπορούσαν να πουλήσουν μαγκιά και τραμπουκισμούς. Κανένας. Σου λέω δύο παραδείγματα. Κανένας. Γιατί κανένας. Πόσο ρόλο παίζουν και τα πρόσωπα, έτσι. Κανένας, αδερφέ. Μπορούν δηλαδή οι παίκτες της Ξάνθης να κερδίσουν φάουλ ένα μέτρο έξω από την περιοχή και, ή τέσσερα μέτρα και να το κάνουν ένα με μαγιά μόνοι τους και να μην αντιδράσουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Μπράβο. Γιατί αυτά λοιπόν γίνονται στον τωρινό ΠΑΟΚ? Μπορεί να σου είπα ένα παράδειγμα. Θα μπορούσε να γίνει κάτι αντίστοιχο και ο Τακουρίδης να μην αντιδράσει? Ούτε μία στο εκατομμύριο. Μπράβο. Ούτε έγινε. Μία. Πέρασα κάποια μηνύματα, δεν θέλω να πω πολλά. Η γνώμη μου για το άλλο θέμα, το καυτό που φύγει, ας πούμε, είναι όπου και να σε βάλουνε, δεν πρέπει να διασφαλίσεις αναγκαστικά, εφόσον δεν έχεις αποφασίσει ότι θα φύγεις του χρόνου από αυτό το πρωτάθλημα. Αν το έχεις αποφασίσει, δεν πας ούτε στο Κύπρο, δεν σε νοιάζει. Άλλος. Αν όμως θα συνεχίσεις, δεν μπορείς να πας και να υποστείς τις ποινές που ακριβώς θα πας. Ξαναλέω, αυτό που διαβάζω από κάποιους, γιατί το σερβίρουν τεχνιέντος, ότι πάμε να τα κάνουμε, λέω, όλα μπάχαλο για να γίνει Brexit, να μείνει και η ΑΕΚ εκτός της Champions League, να μείνει και ο Ολυμπιακός. Παιδιά, αυτό είναι μια στημένη λογική, διότι στο τέλος ξέρετε τι θα γίνει. Θα γίνουν επεισόδια και πάλι μόνο εμείς, αδερφέ, θα τιμωρηθούμε. Ναι. Θα μας εξαφανίσουν από το χάρτη. Αν είσαι αποφασισμένος να φύγεις, άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο. Αν όμως δεν είσαι, πρέπει θα πας αναγκαστικά με τα νερά τους, θα το πάρεις, θα τους το δώσεις να το αφήσουν εκεί πέρα, δεν θα το πανηγυρίσεις, θα έχεις αποδείξει έτσι ότι αξίζει. Πάμε να το πάρουμε, το δεν ξέρω, στον χώρο του κέντρου, φανέλες που θα γράφει Νταμπλούχος 18, δεν ξέρω τι, θα το σκεφτούμε αυτό. Πρώτα εννοείται να πάρουμε το κύπελο, η ομάδα έτσι κι αλλιώς θα κατέβει, η ομάδα έτσι κι αλλιώς θα πάει να δώσει τα πάντα, την απάντησή της. Χωρίς να έχουν κανένα άγχος, δεν χρειάζεται να αποδείξουν σε κανένα τίποτα. Μην πάνε τα παιδιά με αυτή την πρεμουρά, αμάν. Δείξαν όλη τη χρονιά και είναι. Πάμε δυνατά. Έτσι. Πάω παντού σήμερα όλοι στο παλατάκι. Φιλιά. Για. Και την Κυριακή έξω από έτσι την Τούμπα. Τρία. Στην Τούμπα. Φιλιά για την αιμοδοσία μας. Αφιερωμένη στην Τούλα μας. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα σας. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, βεβαίως. Καλημέρα, ναι. Γεια σας. Το όνομά σου. Θωμάς Πουτάγραφε είμαι. Γεια σου, ρε Θωμά. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, αγόρι μου. Μια μικρή παρατήρηση, όχι 8.30, 9 θα έρθει η μονάδα. Εντάξει, εμείς θα είμαστε και από τις 8.30. Να ανοίξουμε και τα λοιπά. Από τις 9 και μετά λοιπόν, για την αιμοδοσία μας. Σε ακούω, Θωμά, έλα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Εμένα η ευρική μου δεν έχει φύγει. Είμαι οργισμένος, είμαι θυμωμένος. Αλλά αυτό που με στενοχωρεί περισσότερο απ' όλα είναι ότι είμαι και εξοργισμένος και με δικά μας θέματα. Ναι. Δηλαδή, είμαι εξοργισμένος με το οπαδικό κίνημα αυτή τη στιγμή του ΠΑΟΚ. Τους οπαδούς του ΠΑΟΚ της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι δυνατόν κάτω στην Αθήνα, εδώ που είμαι εγώ πιο χαμηλά, να υπάρχει τέτοια σκευωρία από μέσα, από δικαστές, από πολιτικούς, από παντού και εμείς να μαζευόμαστε στην Καμάρα και να χτυπάμε μπαλαμάκια. Αντί να βγούμε και να κλείσουμε την Εγνατία, αντί να πάμε να κλείσουμε το αεροδρόμιο. Γιατί να θυμίσω ότι η Λάρισα όταν ένιωθε ότι αδικήθηκε και ότι χάνει πρωτάθλημα, βγήκε το οπαδικό κίνημα της Λάρισας και έκλεισε τους δρόμους και δικαιώθηκε. Εμείς αντί να βγούμε και να κάνουμε αγώνα στο δρόμο και να διεκδικήσουμε και να πιέσουμε και εμείς με τον τρόπο μας να δικαιωθούμε, μαζευόμαστε και χτυπούσαμε μπαλαμάκια. Γι' αυτό είμαι πολύ εξοργισμένος και με εμάς. Ναι. Και ταυτόχρονα είμαι και πολύ εξοργισμένος και με τον πρόεδρο, διότι δεν μπορεί να βγαίνουν και να λένε τα όσα μύρια λένε
και αυτός να μην κάνει μια δήλωση. Είναι πρόεδρος, εκτός από τον εαυτό του, εκπροσωπεί και τον ήρθε η ώρα να μιλήσει, αυτό λες. Και τον θεσμό του ΠΑΟΚ. Ναι. Να βγει να μιλήσει. Δεν μπορεί να λέει ο Μιλισανίδης τόσα ίδια, ναι. Να λένε δημοσιογράφοι, να λένε αυτά και αυτός να κρύβεται. Αλλά περισσότερο απ' όλα είμαι από τους απλούς. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι ΠΑΟΚτζίδες της Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης δεν κάναν τίποτα. Ή μέσα τους νιώθουν ότι δεν μας αδικούνε, ή αυτό που λένε νότια εδώ κάτω, να ξέρετε και αυτό που κυκλοφορεί, είναι ότι έχει δώσει εντολή ο Σαββίδης για ήπιους τόνους. Ή το ένα ισχύει, ή το άλλο ισχύει, για το οπαδικό κίνημα είναι μαύρη σελίδα για μένα. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Ελπίζω να ακούσω αυτούς που θα βγουν μετά, να μου πούν την άποψή τους επ' αυτού. Έγινε. Γιατί επαναλαμβάνω, η Λάρισα ξεσήκωσε τη Θεσσαλία και δικαιώθηκε. Εμείς τι κάναμε να δικαιωθούμε? Στην Καμάρα Παλαμάκια? Έγινε, φίλε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Σε εσάς μιλάμε. Κωστή. Ναι, έλα, σε ακούω, αδερφέ. Έλα. Μ' ακούς, Κωστή? Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, πρώτον, το όνομά γιατί σου, να ξοδεύουμε εμείς... Το όνομά σου? Θανάσης Απορίσιο. Έλα, Θανάση, έλα, σε ακούω. Γιατί να ξοδεύουμε εμείς τόσα χρόνια να κατεβαίνουμε στην Αθήνα σαν παοκτσίδες, 300 ευρώ, 400 ευρώ, για να κατεβαίνουμε Αθήνα και ο Αθηναίος να πηγαίνει να βλέπει το γήπεδο με 1,5 ευρώ πάνω στο ηλεκτρικό? Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, άλλη παράμετρος που δεν αναφέραμε καν. Γιατί μιλάμε κυρίως για την ασφάλεια αυτό, δηλαδή, και για την παγίδα. Όχι, είμαστε β' κατηγορίας πολίτες, αδερφέ. Ναι. Γι' αυτό. Ναι. 30 χρόνια πληρώνουμε 300 ευρώ, 400 πόσα για εκδρομές. Αυτοί πληρώνουν 1,5 ευρώ και σε μισή ώρα ξαναπάνε στο σπίτι τους και πίνουν τον καφέ τους. Φυσικά. Τώρα αναφέρεσαι σε μία παράμετρο που δεν έχει ακουστεί καθόλου, έτσι, επειδή όπως καταλαβαίνεις προέχουν θέματα ασφάλειας πρώτα, μετά το πόσο θα υπάρξει παγίδα εκεί, λοιπόν, για να υπονομεύσουν την επόμενη χρονιά του ΠΑΟΚ. Κωστή μου, αυτό το αλλά είναι και αυτό που λες, όμως υπάρχει, φίλε, 100%. Υπάρχει αυτό περίμενε, που λες. Περίμενε να σου πω δεύτερο. Να γίνει στο καφτατζόγλιο, γιατί δεν υπογράψαμε κανένα χαρτί, και να ξοδέψει ο Θεσσαλονικιός 1,5 ευρώ ή να πάει με τα πόδια στο καφτατζόγλιο. Και ο Αθηναίος να ξοδέψει τα 400 ακριβώς να έρθει εδώ. Να κάνει εκδρομή. Γήπεδο, δεν είναι. Λεφτά έχουν αυτοί εξάλλου. Υπογράψανε, Κωστή μου, κανένα χαρτί? Όχι. Και στο κάτω-κάτω, αν υπογράψαμε χαρτί, να μην κατέβουμε. Ας πάρουν ένα κύπελο ακόμα. Και τι έγινε? Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, Κωστή αυτό μου, που λες, το τελευταίο, άκουσέ με λίγο. Το τελευταίο που λες, το λέω ξανά, επειδή πολλοί κόσμος το λέει μέσα στην οργή του, μέσα στον αφορμητισμό, μέσα στην τζαντίλα που υπάρχει. Δεν γίνεται να μην κατέβουμε στον τελικό επί σύρη ποινή υποβιβασμού στη Β' Εθνική. Και αν νομίζεις... Όχι. Μα τι όχι? Να μην συμφωνήσουμε στο γήπεδο. Να μην συμφωνήσουμε. Ναι, αλλά στο δεν γήπεδο γίνεται να μην κατέβουμε στον τελικό, αδερφέ. Επειδή είπες να μην κατέβουμε. Δεν μπορούμε να μην παίξουμε. Όποιος το λέει αυτό, πρώτα, ο κανονισμός. Πρώτα να διαλέξουν, άλλο αυτό το θέμα της έδρας. Αλλά το να μην κατέβουμε να παίξουμε δεν γίνεται. Αυτή η κουβέντα πρέπει να σταματήσει εν τη γενέση της. Δεν υπάρχει, δεν κατεβαίνω ωραία να παίξω. Ωραία, Κωστή μου. Εντάξει. Λοιπόν, άλλα δύο πράγματα για συντομία. Ναι. Λοιπόν, κανένας δεν είπε ότι το όπλο του Σαββίδη ήταν ψεύτικο. Εγώ ήμουνα μέσα στο γήπεδο και το όπλο ήταν αποκριάτικο. Έγινε καμιά πραγματογνωμοσύνη ότι το όπλο του Σαββίδη ήταν αληθινό? Το απέδειξε κανένας? Πρώτον αυτό, και δεύτερον ένα τελευταίο, θέλω να μάθω το όνομα, ποιος έβγαλε τη φωτογραφία του Σαββίδη και πόσο την πούλησε στα αθηναϊκά site. Ναι. Μπορούμε να μάθουμε το όνομά του? Έγινε, αδερφέ. Λοιπόν, να έγινε, Κωστή μου. Να σε καλά. Πάμε δύο γραμμές ακόμα. Μου αφήνετε και το όνομά σας για τα κρασιά και για τα γυαλιά πριν φύγω. Έτσι, έχω τίποτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6 μόνο. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Φλαραγκό. Να πω κάτι, Κώστα μου. Θα το ξανακάνουμε και εκτός, γιατί υπάρχει κόσμος που δεν θέλει να βγει στον αέρα στους διαγωνισμούς. Και το καταλαβαίνουμε. Άλλος είναι στη δουλειά και δεν θέλει. Άλλος ντρέπεται, άλλος οτιδήποτε. Θα το ξανακάνουμε την άλλη εβδομάδα πάλι και με τα τηλέφωνα έξω. Απλά είπαμε. Έχει 100, 120, 150 γραμμές και υπάρχει κόσμος που θέλει να βγει στον αέρα και δεν μπορεί, γιατί γονατίζει το σύστημα. Έλα, Κωστάκι μου, έλα. Ωραία. Λοιπόν, άμα το κερδίσω εγώ, δώστε σε ένα που ντρέπεται να βγει στον αέρα. Ένα ντροπάδο. Εντάξει, κοίταξε, υπάρχει κόσμος που δεν έχει, φίλε, την εξοικείωση. Ναι, ρε, φίλε. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Υπάρχει κόσμος που δουλεύει, λοιπόν, τώρα ακούει ο διευθυντής εμένα, ακούει και αυτός. Και του λέει, τι κάνεις, ρε, λουφαρί στο διπλανό γραφείο.
Και βγαίνει και στο τσατσαρό και κάνει και. Έχει τύχει τέτοια περίπτωση πολλές φορές. Κατάλαβε. Είσαι έξω φαρμακά, σε έστειλα. Σε έστειλα. Όχι. Βγαίνει έξω με το αυτοκίνητο να πουλήσει φάρμακα ή σε στέλνω να πούμε και εσύ κάθεσαι και μιλά. Σε εκπομπές, κατάλαβε. Υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Εμείς σε παίρνουμε τηλέφωνο και εσύ κάθεσαι και μιλά. Ακριβώς. Λοιπόν, άκουνα σε πολύ λίγο. Γιατί είπα και χθες δύο πράγματα. Λοιπόν, το αν θέλουμε τα παοξάκια να πάμε στο κήπεδο ή όχι, αυτό το ξέρουμε όλοι μας. Εντάξει. Δεν θα το κρύψουμε. Το 2001 στη Φιλαδέλφεια πήγα χωρίς εισιτήριο, φίλε. Κατέβηκα κάτω. Χωρίς εισιτήριο, δεν είχα ποτέ. Κι όμως μπήκα. Εντάξει, δεν είναι το θέμα ότι δεν, γιατί σου είπα χθες δεν θέλω να πάω. Όταν σου έχουν κάνει αυτό που σου έχουν κάνει, είσαι τόσο εκνευρισμένος, πας, θα σε προκαλέσουν στάνταρ, φίλε. 1000%. Εγώ δεν ξέρω. Θέλω να προφυλάξω και εμένα 1000%. Και την ομάδα μου. Γι' αυτό το λέω, το λέω με πόνο ψυχής. Κώστα, όπως λες, με πόνο ψυχής. Και δεν κοιμόμαστε. Ακριβώς. Με πόνο ψυχής. Νομίζετε, το λέω σε αυτούς που διαφώνησαν με την κουβέντα μου σήμερα. Νομίζετε ότι το λέω έτσι. Έχει, ναι. Ο καθένας έχει τη δική του. Φυσικά και θέλουμε να δούμε, το... να δούμε να είναι γεμάτο το ΆΚΑ με κόσμο δικό μας. Αλλά είναι τέτοιες οι συνθήκες. Τι έχουν κάνει τώρα, ρε παιδιά. Λοιπόν. Αυτή τη στιγμή έχουν σπείρει τόσο αδικία. Που θα κοιτάξουν πάνω σε αυτό να πατήσουν, και να φαίνεται, προκαλέσουν κιόλας. Και φαίνεται γιατί συνεχίζουν και προκαλούν συνέχεια, ήδη. Συνέχεια, και από τις δηλώσεις και αυτά. Συνέχεια. Είναι επίτηδες για να πας εσύ εξωγυρισμένος. Και να σου πω κάτι, γι' αυτό και το φίλο το Θωμά που είχε πει ότι αυτά που είπε τώρα το παρέα, ο καθένας έχει τη γνώμη του, καλά κάνει, πιστεύει. Δεν έχουμε κάποια αντιπαράθεση μαζί. Όχι, δεν το πάρει. Σέβομαι όμως αυτό που λέει, στήσαν... αλλά διαφωνώ. Ακούς, τι να κάνω. Ναι, πρόσεξε. Μας τη στήσανε στο Βόλο τότε με στο κύπελο. Το θυμάσαι, τον Ολυμπιακό Βόλο. Με τον Ολυμπιακό Βόλο πιο παλιά. 100%. Άμπραβο. Πέρσι, γιατί τώρα μέσα από την έδρα σου, μέσα που σε τιμωρήσαμε στην έδρα σου, θα πας κάτω και θα την έχουν στημένη. Αυτή είναι όλη η δουλειά. Και όχι ένας μόνο, όχι ένας. Εδώ είναι σπυρωμένοι αυτοί. Και γιατί να μην σου πω το άλλο, Ολυμπιακός. Για να δεις πόσο στημένα είναι. Πρόσεξε, όσο η ομάδα πήγαινε γκανιάν, οι μετακινήσεις επιτρέπονταν, πήγαιναν τα παοξάκια. Γιατί τους απαγόρευσαν τις μετακινήσεις μετά. Για μην πηγαίνουν τα παοξάκια. Γιατί οι άλλοι ποιος έκανε εκδρομή. Κανένας άλλος. Μόνο κανένας. Σε κόψε δρομές, όχι δαμίσεις. Κανένας. Και τώρα γιατί ρε φίλε, αφού τις απαγόρευσες, τώρα επιτρέπεται στον τελικό δηλαδή. Ανένας. Για ποιο λόγο. Και στο φινάλε θες να δεις να ασφαλίσεις κάτι ρε φίλε. Κάντο στο Βόλο ξανά. Πλέον έχεις μάθει τι πρέπει να αποφύγεις. Ξέρεις. Κλείς και την πεζογέφυρα, ξέρεις που θα έρθουν οι μέρες που θα έρθουν δεν. Αφού την επάτησες μια φορά είναι πιο εύκολο να το προφυλάξεις. Η αφύλαχτη πεζογέφυρα ήταν τυχαίο γεγονός. Αυτό σου λέω ρε φίλε. Δεν είναι και εσύ να φας 10. Δεν είναι. Μία πεζογέφυρα. Επειδή αυτοί δεν κάνουν τίποτα τυχαίο ρε φίλε. Τίποτα να αφήνουν στην τύχη. Και ξέρει, μας έχουν μάθει πολύ καλά τι μας στην ψυχολογία, ότι δεν γουστάρουμε και δεν θέλουμε να τρώμε πρόλογο και ότι φοβόμαστε να πάμε ή να κάνουμε μα κάτι και εκεί την πατάμε. Εδώ την πάτησε όλο ο Σαββίδης ρε φίλε, ο Σαββίδης την πάτησε. Πώς την πάτησε ο Σαββίδης. Έτσι δεν είναι. Η κουβέντα του Σάββα Θοδωρίδη. Σάββα Θοδωρίδης νούμερο 2. Η πρώτη ήταν να ξέρετε δεν θα το πάρει ο ΠΑΟ, ναι, το είδαμε. Το πάρει η δεύτερη κουβέντα, να ξέρετε θα γίνουν και χειρότερα. Είναι αυτό ακριβώς μας. Δηλαδή προδίδουν αυτό που περιμένουμε ότι θα γίνει. Κατάλαβες. Να σου πω κάτι τελευταίο γιατί δεν περιμένουν κι άλλοι. Για μένα αυτή τη στιγμή, για μένα έτσι μιλάω για τον χωρίς να προτρέπω, χωρίς να λέω τίποτα. Για μένα, για τον Κώστα. Έτσι. Η μεγαλύτερη οπαδική μαγκιά είναι αυτή. Να βγουν όλοι οι σύνδεσμοι και να πούνε ναι, παίρνουμε τα εισιτήρια. Δεν έχουμε να αποδείξουμε σε κανένα κάτι αν φοβόμαστε ή όχι. Και τα κάνουμε χαρτοπόλεμο. Δεν πάει κανείς στο τελικό. Στην Τούμπα τα κάνουμε χαρτοπόλεμο. Δεν πάει κανείς κάτω. Βάλε μια γιγαντοθόνη και μπείτε όλοι μέσα στην Τούμπα να πούμε όλοι παρέα να βλέπουμε το έτσι, ματσάκι. Αυτό. Εντάξει, τον τελικό να το πανηγυρίσουμε εκεί, φιλαράκι. Και του χρόνου να μπει στο τσουλούφουλε. Αυτό τους πονάει. Αυτό. Η ομάδα μας αυτό. Με τρεις παίκτες θα είναι η καλύτερη και από πέρσι και από πέρσι και από τους δυο κλάσεις πάνω είσαι. Τα πες όλα. Αυτό θέλω να σε πληγώσουμε. Φιλιά, γεια σου Κωνσταντάν. Πάμε τελευταία γραμμή. Να δώσουμε και κάνουμε και την κλήρωση. Καλημέρα σας. Πέσαμε. Δώσε μου λίγο, από το 1 μέχρι το 6 είναι οι 6 οι οποίοι έδωσαν επίθετο. Δώσε μου. Έλα. Δύο νούμερα. Ένα για τα κρασιά και ένα για τα γυαλιά. Το ναι. Και το, 5. Το 1 και το 5. Κάτσε να αριθμίσω. Λοιπόν. Η Ρίκα σε 3,95 κερδίζει τα γυαλιά. Και τα κρέατα πηγαίνουν στον Κόραν σε 9-15. Τα κρέατα λέω, τα κρασιά. Όχι, περίμενε, τι είπα τώρα, περίμενε. Τα γυαλιά
στην Ρίκα και τα κρασιά στον Γκόραν. Έτσι πάει. Η Ρίκα σε 3,95. Τα γυαλιά, τα κρασιά στον Γκόραν σε 9,15. Αυτά. Πρωταρχική έγνοια μας. Πρώτα απ' όλα είναι, αν κατέβουν τα παιδιά μας, αν κατέβουν τα αδέρφια μας, όπως πάμε έτσι να γυρίσουμε. Αυτό είναι πρώτα απ' όλα. Το να διασφαλίσουμε την υγεία αυτών των ανθρώπων. Αμέσως στην ίδια ευθεία βάζουμε. Στο να μην γίνει το παραμικρό, γιατί ζητούν, επιζητούν να κατέβουμε, να γίνουν φασαρίες, να μας τιμωρήσουν. Περιμένουν, αφού έσπηραν όλο αυτό το διάστημα την αδικία με την κλοπή του πρωταθλήματος και θα κατέβει οργισμένος κόσμος, πώς να κρατηθείς όταν στο ίδιο τραπέζι απέναντί σου κάθεται αυτός που ήρθε και σε έκλεψε. Τι γιορτή, ακούω κάτι μπαρούφες, λέει, γιορτή του ποδοσφαίρου. Ποια γιορτή, με τον κλέφτη, με τον βιαστή, με αυτό που μπήκε μέσα στο σπίτι μου, πώς. Αμέσως λοιπόν επόμενη έγνοια είναι πώς δεν θα βάλουμε δυναμίτη στην επόμενη χρονιά. Πώς θα τους δώσουμε πάτημα να μας τιμωρήσουν και του χρόνου να ξεκινήσουμε με 7, 8, 10 κυκλισμένων, με μείον 8, με μείον 12, δεν ξέρω εγώ με τι. Γιατί αυτό τους καίει. Αυτό τους καίει, αυτό θέλουν. Να μην υπάρχει ο ΠΑΟΚ πρωταγωνιστής. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Φεύγω, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Ξαναλέω και επισημαίνω ότι την Κυριακή, 29 του μηνός, τώρα αυτή την Κυριακή, μετά τις 9 θα είμαστε έξω από τη θύρα 3 του ναού της Τούμπας, στο δεύτερο σπίτι μας, για τη 14η δημοδοσία μας. Σας φιλώ γλυκά. Bye.